καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φέτος κουπροκοπημίνο καψούριδες! Ζουμουσόδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθα, είπαμε και σήμερα για δύο ώρες. Ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα και σήμερα, γεια! Μα να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια του Κουραμπιέ και του Μελομακάρουνου και γενικότερα να τα παίξουμε όλα για όλα και σήμερα, να δώσουμε ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα μας και να κάνουμε μια αγνή, μια αυθεντική ζουμουσάδα. Έχω Χρήστο Κιώση! Εορτάζοντα εδώ και λίγες ώρες έχει περάσει η γιορτή. Φρασκαδούρα είναι ακόμα, αγόρι μου. Χρόνια πολλά στους Χρήστους, στις Χριστίνες. Χρόνια πολλά στους Μανώλιδες, Εμμανουέλες. Ένα όνομα που έχει σημαδέψει γενιές και γενιές. Η Εμμανουέλα. Μόνο που έχει τη λέξη έλα μέσα και όχι φύγε. Πολύ σημαντικό. Σήμερα είναι. Γιορτάζουν. Η Στέφανη. Ισχύει. Άρα γιορτάζει και το μπάσκετ με τα Στεφάνια. Έτσι γιορτάζει ο γενικότερο ο καλύτερος φίλος μας. Πώς το λένε αυτόν ο Στεφάν Έξαλα Λάρτζ. Γενικά η Στεφανέλ, η ομάδα η μπασκετική, γενικότερα. Στεφανίδηδες, Στεφάνου κτλ. Χρόνια πολλά στις Στεφανίες, σε όσους γιορτάζουν αυτές τις μέρες. Χρόνια πολλά σε εσάς όλους που περάσατε τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων όμορφα, αλλά και εσάς που ήσασταν μόνοι σας και δεν είχατε τη δυνατότητα να περάσετε όμορφα. Πάμε παρακάτω, προχωράμε εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο θα κάνουμε εκπομπές κανονικά. Αύριο πρώτο Θεός, και αν όλα πάνε καλά, και αν προλάβει ο άνθρωπος το βραδάκι, θα έχουμε λαϊκό γλέντι εδώ με Αντώνη Καρδαμίλη να τα κάνουμε όλα γιάχμα, όπως τα κάναμε και την Παρασκευή πριν φύγουμε για την ανάπαυλα των Χριστουγέννων, με προγράμματα, με λαϊκά. Έτσι θα πάμε και σήμερα, πανηγυρτζίδικα, να φτιάξουμε τη διάθεσή σας. Χωνευτική θα είναι η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, χωνευτική, με ένα καταπληκτικό δώρο το οποίο θα τρέξει την σημερινή μέρα, την αυριανή και τη μεθαυριανή. Δηλαδή, δεν είναι Δευτέρα σήμερα, που φαίνεται σαν Δευτέρα, αλλά δεν είναι Δευτέρα όμως. Δηλαδή, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, με τα μηνύματα που θα στείλετε στο FM, γράφετε FM με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, ακούστε τι δώρο έχουμε σήμερα, άλλη μία φορά θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια να έχουμε ξαναδώσει τέτοιο δώρο. Μόλις ακούσετε τη μαγική λέξη, θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή δεν είναι ένα δώρο που θα το κάνουμε μόνο σε μία εκπομπή, σε μία μέρα. Άρα καταλαβαίνετε, το μοιράζουμε σε τρεις απαραίτητα, διότι είναι και ακριβό δώρο, διότι είναι και υπερατού δωράκλα. Εντείνεται τώρα η αγωνία, Χρήστο Κιώση. Η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδη, σε συνεργασία με τη Sony λοιπόν, κληρώνει μέσα από την εκπομπή ένα PlayStation την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν θα κληρώσουμε ένα PlayStation. Ποιο είναι, το 4 είναι? Το 4 είναι τώρα. Το οποίο τις επόμενες 5 μέρες θα έχει από 300 ευρώ 250 στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Από 300 πάει στα 250. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε ένα τέτοιο. Ένα PlayStation την Παρασκευή με τα μηνύματα, τα σημερινά, τα αυριανά και τα μεθαυριανά. Τριών ημερών μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ο Άγιος Βασίλης περνάει και ψωνίζει από την Electronet. 50 χρόνια γιόρταση η επιχείρηση, έταξε δώρα καταπληκτικά το 17, έτσι θα πάει και το 18. Σε συνεργασία με τη Sony. Παπάδες! Μιλάμε, έχει κάνει ο άνθρωπος. Ένα PlayStation λοιπόν. Κληρώνουμε. Το τελευταίο φυσικά, έτσι. Μην φανταστείτε τίποτα PlayStation 1. Ένα PlayStation 4. Κληρώνουμε. Την Παρασκευή θα γίνει αυτή η κλήρωση. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πέρα από αυτό όμως, επειδή πάντα πρέπει να υπάρχει το τσιτσί και επειδή αυτές τις μέρες τα τραπέζια πάνε και έρχονται, θα κάνουμε σήμερα αφιέρωμα στις δίαιτες, εννοείται. Η εκπομπή είναι χωνευτική, είναι μεταφαγωτική, είναι μεταχλαπατσοτική, γιατί γιορτάστηκαν για μία ακόμα φορά τα χλαπάτσια 2017, τα οποία τείνουν να γίνουν θεσμός κάθε χρόνο. Οι περισσότεροι βάζω πρώτο πληθυντικό, τρώμε σαν να μην υπάρχει αύριο, ένα περίεργο πράγμα. Βέβαια, τραπέζι σε τραπέζι, να στα πεθερικά, να στους γονείς, να στους κουμπάρους, να θα έρθουν οι κουμπάροι, να θα πάμε εμείς, να έτσι, να αλλιώς. Αυτά είναι και. Ξέρετε, και εμείς είμαστε βέβαια τραβάταμε για σκλαίο. Όχι, όχι, δεν θα. Ένα μπορεί τώρα, τσιμπολογήσαμε.
Είναι το τσιμπάο, είναι το τσιμπολογάο που είναι ακόμα πιο ανεπαίσθητο. Ότι δεν θα φάω εγώ. Δεν θα φάω. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Αλίμονο. Στην απέξω. Και όλοι έκαναν τη δίαιτα της Παναγιάς τώρα. Αυτό το τρίμερο, τετραήμερο. Τρως τα πάντα και μετά, όχι Παναγιά μου! Που έτσι και φύγει το κουμπί και πιτσικάρει, σκοτώνει ελέφαντα στα δύο μέτρα. Κανονικά. Τον ξαπλώνει. Είτε τον βρει στο κούτελο, στο Δόξα Πατρί, είτε τον βρει οπουδήποτε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε. Δεν ξεχνάμε. Χορηγός πρώτης ώρας. Επίσης το Όλα στα Όρθια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χειροποίητα τα πάντα. Κλαπς και παστές. Το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλα της πόλης. Με πατάτες ως λεμονιού. Τριμμένο κεφαλοτήρι. Μόνο 6,70. Λεωφόρο Στρατού 18. Και Κωνσταντινούπολος 37. Όλα στα Όρθια. 837 166. Ο φίλος μας. Ο Δημήτρης, γεια σου Δημήτρη. Χαμός έγινε και αυτές τις μέρες. Φυσικά για οτιδήποτε θέλετε για τα κινητά σας, Τούκι, στην Παπαναστασίου 25, αξεσουάρ κινητών, τάμπλετ, λάπτοπ, ανταλλακτικά, οθόνες, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα στην Παπαναστασίου 25. Μπείτε και στο stuki.gr για να δείτε τι και πώς. Μαέστρο μου, έχουμε κακές προθέσεις. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από Πέμπτη Παρασκευή. Το έχουμε κάνει το ρεπερτόριο πανηγύρι τελείως. Μπες και εσύ στο mood, αγόρι μου. Κάνε το. Αγόρι μου, έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Εδώ είμαστε. Θα ανοίξουμε γραμμούλες μετά τις 8.30 για αφιερώσεις, για ευχές και θέλουμε παράλληλα να σας υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε ένα υπέροχο PlayStation την Παρασκευή. Σήμερα μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύοσμο, που αυτές τις μέρες δεν έχει προλάβει να πάρει ανάσα ο άνθρωπος. Ουρές έρχονται από κάθε άκρη της Θεσσαλονίκης, παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Ένα μικρό μαγαζί που είναι στον Εύοσμο και έχει τεράστια φήμη, διότι όσοι πήγαν εκεί και πήραν τα κρέατά τους, κόλλησαν και ξαναπήγαν, εννοείται. Εννοείται. Άνοιξε, άνοιξε, αγόρι μου! Μάντα γέστρου του ραβιέδε για να δει σα αγαπώ. Τσάχιζε μέλο μακαρονό. Δώσε Αντωνιάδη, δώσε αγόρι μου, δώσε. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή δίαιτα. Κάθεσε πάντα δίπλα σε ένα πιο χοντρό. Δηλαδή, αδερφός θα είναι φυσικά. Έτσι, δηλαδή, γιατί το ξέρει κι αυτός. Έχω πει πολλές φορές, είναι όπως ακριβώς είναι τα κορίτσια τα οποία σπάνια διαλέγουν κούκλες φίλες. Ξέρετε, στην ηλικία που είναι ελεύθερες ακόμα και υπάρχει τέλος πάντων έξω. Κυκλοφορούν και οπλοφορούν μέσα εισαγωγικά. Που ποτέ δεν διαλέγουν μία κούκλα φίλη. Είναι, πάντα είναι μια πιο μέτρια κάπως. Για να αναδεικνύεται και η δική τους η όποια ομορφιά τέλος πάντων. Αυτή είναι πολύ αποτελεσματική. Τώρα οι περισσότεροι θα βρεθούν σε μια δίαιτα 30 ημερών από εδώ και πέρα. Με μια μικρή σφήνα εκεί την πρωτοχρονιά. Και στο τέλος θα έχουν χάσει, στη δίαιτα του ενός μήνα θα έχουν χάσει 30 μέρες. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι έγινε, έχασες, έχασα λέει. Τώρα ξεκινάω δίαιτα. Προσέξτε, σας μιλάω τώρα έτσι, αυτό είναι αυτοβιωματικό, είναι προσωπική εμπειρία ρε παιδιά. Ξεκινάω δίαιτα, μπαίνω στο μαγαζί, φίλε του λέω πιάσε ένα κιλό μπανάνες, μου λέει εδώ είναι σουβλατζίδικο, γυράδικο. Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πείτε μου, εγώ φταίω. Είναι η δίαιτα της πάπιας, η γνωστή δίαιτα της πάπιας, ξέρετε που τρως τα πάντα και κάνεις την πάπια. Υπάρχει συγκλονιστική δίαιτα του ανανά που δεν είναι. Ναι, υπάρχει μία βερσιόν που είναι τρως τα πάντα εκτός από ανανά. Και υπάρχει και η δίαιτα του ανανά που είναι νέα βερσιόν που περνάς, βλέπεις ένα γύρο να γυρίζει και λες α, να, ένας γύρος. Αυτή είναι η δίαιτα του ανανά. Η δίαιτα της υπασίας. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη προσοχή στο κιόσο γιατί βλέπω ότι και εσύ ήρθες φτιαγμένος, αγοράκι μου. Η ρίγα την κάνει την καμπύλη στο πουκάμισο. Έτσι, ξεκάθαρος είσαι. Μ' αρέσει αγόρι μου. Συνειδητά έτσι δεν έχει. Ανά δεν ήθελα. Κανονικά συνειδητά δεν έχει.
Η δίαιτα της υπασίας. Το πρωί τρώμε ένα γερό πρωινό, αυγά τηγανιτά, λουκάνικα, ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδες. Κρουασάν με μερέντα, πολύ μερέντα να τρέχει από το πλάι, να πιτσικάρει. Γάλα, καφέδες, τσάγια, σοκολάτες, φρούτα δημητριακά. Ύστερα κάνουμε 3 ώρες υπασία. Το μεσημέρι τρώμε ένα νύψητο της σούβλας μαζί με ένα ολόκληρο γουρνόπουλο με πατάτες. Μετά γλυκό τούρτα σοκολάτα. Ένα κουτί με τρίγωνα πανοράματος. Οπωσδήποτε ένα ταψί καζάντιπι. Αμέσως μετά κάνουμε 4 ώρες υπασία. Το βράδυ χτυπάμε 8 γύρους. Αν το καταφέρουμε, διπλούς μαζί με από όλα τα πάντα, μερίδες πατάτες. Άλλες 3 ώρες υπασία, βραδινή οπωσδήποτε, βραδινή. 3 ώρες υπασία, προσέξτε. Και μετά πάμε στο νυχτερινό πρόγραμμα. 3 πίτσες που είναι ρόδα, όχι από αυτοκίνητο, από τρακτέρ. Μεγάλη οικογενειακή. 3 πίτσες, κοκακόλες και γλυκό στο τέλος. Κανα ραβανί, καμία σουκαλοτόπιτα, κανα τέτοιο κόλπο. Καμία σοκολατίνα. Και μετά 2 ώρες υπασία. Παιδιά, στο τέλος της ημέρας το άλογο θα έχει χάσει 30 κιλά. Υπάρχει περίπτωση. 100%. Υπάρχει, προσέξτε, υπάρχει η σύγχρονη ελληνική δίαιτα. Αρχίζουμε Δευτέρα πρωί, σκέτο καφέ, με ζαχαρίνες, κουλούρι ολικής άλεσης. Παξιμάδι το οποίο είναι χαμηλής, να πούμε, θερμιδοκατάστασης. Μεσημέρι, στη δουλειά έχουμε πάρει μαύρο σάντουιτς μεγαλοπούλα, σκέτο άπαχο τυρί, μαρούλι δίπλα μαζί. Η δίαιτα τελειώνει το ίδιο βράδυ που μας καλούν σε ταβέρνα και γίνεται μεγάλος χαμός και μεγάλο πανηγύρι. Το ίδιο βράδυ. Δευτέρα πρωί ξεκινάει, Δευτέρα βράδυ γίναμε κάλο σωτάδε. Τι να κάνω, να μην πάω. Ή πήγα να δούμε μάτς και παραγγείλαμε. Δεν έφταγα εγώ. Πάντα φυσικά φταίνει οι άλλοι, έτσι. Υπάρχει η δίαιτα του φωτός. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Τρώμε με το φως της ημέρας. Τρώμε με το φως της λάμπας και μερικές φορές τη νύχτα με το φως του ψυγείου μόνο. Είναι και αυτό που πάει ο άλλος στο ραντεβού. Αχ, τι έγινε ρε φίλε, λέει. Αχ, ρε φίλε. Είναι χάλια, είμαι φίλε. Αχ, πω ρε μαλά. Την έχεις αρπάξει πολύ άσχημα, παραλίγο να μου πήγε. Την έχεις αρπάξει πολύ άσχημα. Τι έγινε. Αχ, φίλε. Αχ, φίλε. Όλη νύχτα. Τι. Έτρωγα με την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή. Εδώ είμαστε. Τα φιλιά μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπου υπάρχει Έλληνας, όπου υπάρχει Παοξάκι, όπου υπάρχει Ζουμουσάκι. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Εδώ είμαστε. Φιλιά στο Χρήστο, γεια σου αδερφέ μου. Στο Ανόβερο. Λοιπόν, μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ. Βέβαια, να σου πω κομμάτι. Και παραγγελίες κάνετε φυσικά. Εννοείται είμαστε στο mood αυτών των ημερών. Τώρα θα το τακτοποιήσουμε άμεσα. Και φυσικά μπαίνουμε και σε μια προμάσας κατάσταση. Διότι ναι μεν τα Χριστούγεννα είναι πίσω, όμως τώρα έρχεται πρωτοχρονιά. Για ξεκάρφωμα εκεί υπάρχει η Βασιλόπιτα. Έχω πει πολλές φορές, πάντα υπάρχει ένας. Άνοιξε λίγο μανέ να ακούσουμε Μάκη. Έλα αγόρι μου, έλα. Χαμός γίνεται γύρω γύρω, ε. Άνοιξε. Θέλω να βάλεις Μάκης Νικόπουλος 5000, είναι παραγγελιά από Ανόβερο. Θέλω να βάλεις το Μελαχρινό, μια ξανθιά Σαλονικιά. Τα πάντα ό,τι έχεις αγόρι μου, κάνω ρημαγδό. Λέει πρώτη μέρα στο γυμναστήριο και η personal trainer με ρωτάει αν θέλω πόδια, πλάτη ή στήθος. Στήθος κοτόπουλο και μια πατάτες, είπα. Μισός. Έτσι. Αφού με ρώτησε. Έτσι. Άνοιξε αγόρι μου. Εμένα μη με κλαις, κλάψε τη δίαιτα σου, τι έκανα να λες. Εμένα μη με κλαις, εμένα μη με κλαις. Κάνω λέει τη δίαιτα του αστροναύτη. Άντε ρε, τι είναι, φαντάζομαι λέει, ε. Ναι, η δίαιτα του αστροναύτη λέει,
πάρα πολύ, πάρα πολύ προχώδιατα. Λέει πες πες τίποτα με ένα χάπι, μόνο τι, μόνο μαρούλια, μόνο αυτά, μόνο άπαχα. Όχι ρε, δεν τρώω μόνο στο διάστημα όταν είμαι. Ή δεν τρώω στο διάστημα ανάμεσα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά. Και αυτό παίζει. Λέει, σαν να πάχυνα λίγο, λέει, τις τελευταίες μέρες. Ω, γιατί ρε φίλε, τι έγινε ρε φίλε, λέει. Να λέει, σαν να πάχυνα, λέει, που το νιώθω, λέει, στα ρούχα μου. Τι, γιατί, τι είναι. Λέει, κοίταξε, λέει, τη ζώνη μου, λέει, στο παντελόνι, τη φοράω μόνο με μπούμεραγκ πλέον. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Ή, τι έγινε, να, τι να γίνει, λέει, μάλλον πάχυνα, λέει. Γιατί που το κατάλαβες. Οι μόνες που, οι βερμούδες, λέει, οι μόνες βερμούδες που μου μπαίνουν είναι αυτές, λέει, του Ατλαντικού, λέει. Τα νησιά. Οι άλλες δεν μου παίρνουν τίποτα. Πιτσικάρισαν. Ξεκίνησα τη δίαιτα που μου έλεγες, αλλά πάχυνα. Ή πού τη βρήκες. Πάνω στο ψυγείο. Άμα να μπει, τι δεν ήρθα με τα ψώνια. Έκανα μια εβδομάδα δίαιτα, λέει, και το μόνο που έχασε ήταν το χαρτί που την είχα γραμμένη. Έτσι, έτσι, έτσι. Όμορφα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Χρόνια πολλά στο Στεφανάκο της Σοφίας. Να το χαίρεσαι το λεβέντι σου, τσόφα. Να το χαίρεσαι. Όσοι έχετε αυτές τις μέρες ανθρώπους, γιατί πάρα πολλοί κόσμος γιόρταζε. Χρήστους, Χριστίνες, έτσι μην πιάσω τώρα έναν-έναν, γιατί σίγουρα θα ξεχάσω. Σίγουρα θα ξεχάσω. Και βέβαια, Μανώλιδες χθες, φιλαράκι μου Μανώλης Στρατιάδης, αδερφέ μου, τα είπαμε κιόλας. Ο Μανώλης Τσουκνίδα, ο Μανώλης ο Μανολόπουλος, αδερφός. Άμα πιάσω τώρα θα ξεχάσω, έτσι θα ξεχάσω. Δεν θέλω να πιάσω έναν-έναν. Και σήμερα η Στέφανη. Σήμερα Στεφανάκος. Αν έχετε Στεφανάκους, Στεφανίες. Εδώ είμαστε. Άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε, άνοιξε. Κάνω ρήμα εδώ. PlayStation κληρώνουμε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το δώρο, όπως καταλαβαίνετε. Ένα PlayStation θα κληρώσουμε την Παρασκευή. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τα μηνύματά σας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μαζί με τη Sony φυσικά. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο δώρο. Η Electronet που το είχε τάξει. Μου το είχε τάξει, δηλαδή μου λέγει ο Μάκης Μπαμπουκίδης, Κωστή μου, τι θα δώσουμε φέτος. Δώσαμε τηλεοράσεις, όχι μια φορά μόνο, 30 διάρες τηλεοράσεις. Sony, δώσαμε LG, δώσαμε τα πάντα. Δώσαμε tablet, δώσαμε laptop, δώσαμε MP3 player, δώσαμε τα πάντα, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει ρε παιδί μου. Ό,τι υπάρχει. Και έτσι θα συνεχίσουμε και μέσα στο νέο χρόνο, που ελπίζω να μας βρει με χαμόγελο, να μας βρει χωρίς στεναχώριες, να μην βρει κανένα παιδί σε κανένα φανάρι, κανένα παιδί να βιώνει πόλεμο, κανένα παιδί να βιώνει πείνα, κανένα παιδί να βιώνει εγκατάλειψη από γονιό, κανένα παιδί να βιώνει ενδοοικογενειακή βία, κανένα παιδί. Ένα μεγάλο μπράβο. Ένα μεγάλο μπράβο οφείλουμε σε όλους εσάς που αυτές τις μέρες σκεφτήκατε τον συνάνθρωπό σας και ανώνυμα και χωρίς να είναι και καμία κάμερα, χωρίς να υπάρχει καμία δημοσιότητα. Αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο σημαντικό. Μέσα σε αυτούς πρέπει να πούμε φυσικά και ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Μαυρίδη. Δεν ξέρω πόσοι παρακολουθήσετε Nomads. Δεν ήμουν, να σας πω την αλήθεια, φαν. Δεν είμαι γενικά φαν αυτών των παιχνιδιών. Έτσι περαστικά για να ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, κέρδισε μεν η αποστολή Αζόη, η οποία ήταν στην αφάνεια τον τελευταίο καιρό. Μια τραγουδίστρια καλή με ωραίο σώμα, μαχητική κοπέλα, έδειξε καλά στοιχεία στο χαρακτήρα, όπως ξέρετε. Αυτός που άκουσε πολύ μπινελίκι μπαίνοντας μέσα στο παιχνίδι ήταν ο Μαυρίδης. Παοξάκη, τον ξέρουμε μέσα στην πόλη, είναι, ο άνθρωπος είναι τατουατζής. Αυτή είναι η δουλειά του, προέκυψε και παρουσιαστής όμως και κάνανε μια πολύ ωραία εκπομπή μαζί με τον Τανιμανίδη. Τα έλεγα τα καλά λόγια και τότε, γιατί πρέπει όταν βλέπουμε κάτι ωραίο να το αναγνωρίζουμε και να το παραδεχόμαστε. Να μην το κάνουμε γαργάρα. Και η εκπομπή αυτή που κάνανε μαζί, το World Party, ήταν εξαιρετική. Και επειδή είχαν δέσει μεταξύ τους και υπήρχε χημεία και
υπήρχε και χιούμορ και χαβαλές, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε μια συμβίωση να μπορείς με τον άλλο να έχεις την απαραίτητη χημεία. Δεν είναι εύκολο να κάνεις δίδυμο. Ο Μαυρίδης λοιπόν, που όταν μπήκε ο Τανιμανίδης για να παρουσιάσει το Survivor, είπε πραγματάκια που ήταν στενάχωρα για τον Τανιμανίδη, να το πω έτσι. Και είπε κιόλας, εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι, διότι υποτιμά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διότι είναι κατάδια να παλεύεις για ένα καρβέλι ψωμί και να σε έχουν στην πείνα και να μάχεσαι με τον άλλον για ένα σάντουιτς, να πούμε, ή για να μιλήσεις στους δικούς ανθρώπους. Και όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ότι ο Μαυρίδης θα είναι μέσα στο Nomads, άκουσε πάρα πολύ μπενελίκη, όπως ήταν φυσικό, τα δημόσια πρόσωπα. Αν εγώ βγαίνω κάθε μέρα και λέω λόγια για το Μαρινάκι και αύριο πάνω δουλέψω σε εφημερίδα του Μαρινάκι, είναι κάπως. Ή αν κάθε μέρα κατηγορώ το Χ και πάω μετά και κάνω τα κοίμη μαζί του, είμαι υπόλογος. Δεν τα έχω πει στο καφενείο, είμαστε τρία άτομα, εγώ και όσεις και ο Δασκαλάκης και okay, τρώω ένα μπινελίκι από δύο ανθρώπους. Το λέω δημόσια, με ακούν χιλιάδες άνθρωποι. Άρα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Τι κουβέντες λέω, τι κολοτούμπες κάνω. Αν άλλα λέω τη Δευτέρα το πρωί, άλλα τη Δευτέρα το βράδυ. Γιατί ο κόσμος σε χαρακτηρίζει, κρίνεσαι για αυτό που κάνεις. Όπως παίρνουμε τον Μπράβο και το Κωστή, τι ωραία, και σε ακούμε και αυτά, την κουβέντα αγάπης, έτσι θα ακούσουμε και τον Πινελίκη εκεί που θα έχουμε κάνει λάθος, ή εκεί που θα έχουμε κάνει κολοτούμπα, ή εκεί που θα είμαστε ανακόλουθοι του λόγου μας, ή που δεν θα τηρήσουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί. Ο Μαυρίδης τα ξέρει όλα αυτά λοιπόν, ανακοινώνει θα μπει στο παιχνίδι, τον περιέλαβαν τα social media και τον κάνανε πριονοκορδέλα, τον περάσανε. Αγόρι μου, άνοιξε, άνοιξε αγόρι μου. Τι ωραίος που είσαι αγόρι, πόσο σου πάει αυτό το ρεπερτόριο να έξερες, φίλε. Φυσιογνωμικά είσαι δικός μας άνθρωπος, φίλε. Είσαι του ποταπού. Δεν μπορώ να σε φανταστώ να βάζεις μποφίλιου, φίλε, για να περνάς καλά. Όχι αγόρι μου, είσαι εδώ μαζί μας είσαι. Καταρχήν δεν φαίνει από το ηχείο που παίζει, δεν μυρίζει λίγο τσίκνα. Δεν είναι αυθυποβολή, φίλε. Όντως, είναι μια ειδική εφαρμογή που έχουν βάλει τώρα στους υπολογιστές. Όταν παίζει πανηγύρι με έκο, μυρίζει λίγο. Μυρίζει λίγο λαδόκολλα, αγόρι μου. Αγόρι μου. Τελειώνω λοιπόν με το θέμα του Μαυρίδη. Ένα μεγάλο μπράβο. Γιατί ανακοίνωσε ο Αντένα ότι όλα τα χρήματα σε περίπτωση που κέρδιζε, όλα τα χρήματα θα πήγαιναν σε έναν πάρα πολύ σημαντικό σκοπό. Θα πήγαιναν τα λεφτά και αυτά που πήρε τα χρήματα, θα πήγαιναν στο παιδο-ογκολογικό, στην κλινική του παιδο-ογκολογικού, για να ανακαινήσουν την πτέρυγα με τις χημειοθεραπείες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν το αποκάλυψαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, φυσικά για να μην επηρεαστεί και η βαθμολογία και η ψηφοφορία και τέλος πάντων όποια διαδικασία είναι εκεί, γιατί καταλαβαίνετε, θα ψήφιζε όλος ο κόσμος αυτόν. Μπράβο του που υπέμεινε και που είχε τέτοιο ιερό σκοπό, και ό,τι χρήματα έβγαλε θα πάνε εκεί, σε αυτή την πτέρυγα, σε αυτά τα παιδάκια που ταλαιπωρούνται, αντί να παίζουν με παιχνίδια παίζουν με τις χημειοθεραπείες δυστυχώς, και είναι διασωληνωμένα και περνούν αυτό το λούκι. Μπράβο στο Λεβέντη, μπράβο στο Παοξάκι, έχουμε να πούμε. Προχώρα και μη φοβάσαι τίποτα, αδερφέ. Τίποτα. Αυτά ήθελα να πω για το συγκεκριμένο. Μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο, όπως καταλαβαίνετε. Διαβάσατε στη Φόρτσα το όνομα του Αζεβέδο, αριστερό μπακ, 31, Βραζιλιάνος. Μοιάζει πολύ η περίπτωσή του και με του Μάτος και με του Λίνο, διότι έφυγε αργά από την Βραζιλία. Αν δεν κάνω λάθος, Μποταφόγκο. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία, τέλος πάντων. Ήρθε, έπαιξε Ρωσία στη Metalist και μετά έκανε τη δική του σταδιοδρομία. Στα θετικά είναι ότι είναι low risk από πλευράς εμπειρίας, γιατί μοιάζει με την περίπτωση του Μάτος, όπως είπαμε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει στην Ευρώπη. Το, ας το πούμε έτσι, το δυσάρεστο, ας το πούμε έτσι, το ανησυχητικό είναι ότι δεν είχε πολλές παρουσίες τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας από αυτούς που έχουν προταθεί. Για τον Τόσκα το Ρουμάνο υπάρχει και αυτός στο προσκήνιο, έχει προταθεί. Αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος, για να μην πιάνουμε ένα-ένα ονόματα τώρα και λέμε
Γιατί ακούγονται πολλά και για αυτούς που είναι δανεικοί, αν θα γυρίσουν, για τον Γιαννούλη αν θα γυρίσει, τι θα γίνει στην περίπτωση που αν θα έρθει ο Λάμπρου πίσω, αν μπορεί να έρθει τώρα ο Ερίκε, όλα αυτά θα τα δούμε. Δεν είχε εφημερίδες αυτές τις μέρες, γι' αυτό σας δίνω έτσι μια μικρή ενημέρωση για το τι γίνεται. Άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε Βασίλη! Και η καρδιά μου στο ξεπούλημα κι αυτή. Και μην ξεχνάμε, αύριο, αύριο, μετά τις 3, γυρίζουμε τις ζυγαριές 5 κιλά πίσω. Μην ξεχνιέστε, έτσι. Γεια σου Τσίκο. Άνοιξε αγόρι μου. Έρχονται τα φαξ τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Έφτασε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του μπάσκετ, ο Τζάκσον. Αυτές τις μέρες λοιπόν, πυρετοδός δούλεψαν τα επιτελεία. Κανένας δεν κάθισε, γιατί είναι η μεταγραφική περίοδος. Πρέπει να είναι καθοριστική για αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή αυτοί που θα έρθουν τώρα να μην είναι αβαβάου παπαπάου. Να μην είναι έρχομαι και μπορώ να παίξω σε 6 μήνες. Να μην είναι σώσουμε την καριέρα κάποιου, έρχεται για να περάσει εδώ όμορφες διακοπές. Να βγαίνει να βλέπει τις ομορφιές μας, να απολαμβάνει τα ωραία κορίτσια και την νυχτερινή ζωή της πόλης. Να είναι άνθρωποι που θα μπουν κατευθείαν εντεκάδα για να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να οδηγηθούμε σε κατάξυ πρωταθλήματος το καλοκαίρι που έρχεται. Απλά πράγματα. Η ομάδα, παρά τις γκέλες της, παρά τους εύκολα χαμένους βαθμούς, με Λιβαδιά, με Απόλλωνα, με Λάρισα, με Πανιόνιο εγώ θα πω, και στα δυο ντέρμπι με τους μεγάλους σε την κατάσταση που ήταν όταν παίξαμε μεταξύ μας και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, κακώς χάσαμε αυτά τα δυο παιχνίδια, εμείς φταίγαμε γι' αυτό, εμείς ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων, αλλά παρά τις γκέλες λοιπόν, η ομάδα βρίσκεται μία μόνο ανάσα, μία μόνο αναπνοή από την κορυφή και έτσι θα πάει. Πιστεύω μέχρι τέλους θα είμαστε εκεί. Και έχοντας μέσα στην έδρα μας και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνετε ότι εμείς καθορίζουμε την τύχη μας. Ωστόσο αυτοί που θα έρθουν τώρα πρέπει να είναι έτοιμοι κατευθείαν να μπουν να παίξουν. Μπορούμε να βρούμε ένα Μάτος από αριστερά, ένα Λίνο από αριστερά, έναν αντίστοιχο τέτοιο. Να ανεβεί επίπεδο η ομάδα, να απεμπλακεί και από το βραχνά της θέσης αυτής ο σπουδαίος Αντελίνο Βιερίνια, που εκεί χαραμίζεται. Το έχω πει πολλές φορές με παράδειγμα, με παρομοίωση, θα το πω άλλη μία πριν πάμε στο διάλειμμα. Το να έχουμε τον Αντελίνο Βιερίνια στα 31, το έχει στα 38 του, και να τον βάζουμε αριστερό μπακ, είναι σαν να έχουμε τη Σαλής Θερόν δίδυμο με την Αντριάννα Λίμα, ή Ρήμα τέλος πάντων, όποια θέλετε. Να έχουμε λοιπόν. Αγόρι μου, άνοιξε λίγο. Αύριο θα έρθει αυτός. Αύριο βράδυ θα είμαστε εδώ με καρδαμίλι το βράδυ. Θα σας πω λεπτομέρειες. Θα σας πω λεπτομέρειες και αύριο το πρωί. Είναι σαν να έχουμε λοιπόν τη Σαλής Θερόν στο μαγαζί και να τη βάζουμε πίσω στην τουαλέτα να κάθεται και να λέει ψηλό ή χοντρό. Στο πανεράκι, θυμάστε που σου ξύδικα. Ψηλό ή χοντρό. Ή να την έχεις μέσα στη λάντσα να ξύνει αξιοπρεπείς δουλειές και οι δύο, δεν τις υποτιμώ, αλλά δεν θα βάλει τρε φίλε τη Σαλής Θερόν να το κάνει αυτό. Θα την έχεις μπροστά να πούμε. Την κορμάρα, το πρόσωπο είναι αλλιώς. Εκεί θα πας. Άνοιξε αγόρι μου. Όπως βλέπετε έχουμε κακούς σκοπούς. Θα ανοίξουμε γραμμές μετά να δώσετε ευχές αυτούς που θέλετε. Να πούμε ό,τι γουστάρουμε, παραγγελιές, τα πάντα όλα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πιτρακέμε. Μην ξεχνάτε τα δύο κορυφαία κρεοπολία της πόλης, Κρεατογεύση και Κοντονοστιμιές Άγγελος, Ανδρέα Παπαδρέου 125 στην Νεάπολη. Και κρεοπολίου Μιχάλης με νερά 29 στον Εύωσμο, που δίνει σήμερα μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα. Και βέβαια PlayStation 4, παιδιά. Συγκλονιστικό δώρο. Από εδώ και πέρα, τις 5 μέρες που ακολουθούν, το PlayStation αυτό στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης από 300 ευρώ πέφτει στα 250. 50 ευρώ λοιπόν έκπτωση. Εμείς δε θα δώσουμε ένα τέτοιο μεραφέ την Παρασκευή. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για ένα PlayStation 4
καταπληκτικό. Η κονσόλα είναι, δεν υπάρχει, άστο. Και τα ποδόσφαιρα και όλα, και τα Medal of Honor, πώς τα λένε, και τα με τα αυτοκίνητα και τα τρεξίματα και Call of Duty και ό,τι έχει ο καθένας και ό,τι γουστάρει. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πάμε με μανταλάκι στη μήνυ, γυναίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Ζούμε, σου λέμε, ζούμε μεγάλες στιγμές. Ζήστε τις αυτές τις μέρες με ανθρώπους που δεν σας ψυχοπλακώνουν, με ανθρώπους που δεν σας μιζεριάζουν. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Ρίξτε το βλέμμα σας και εκεί που πρέπει. Ρίξτε το βλέμμα σας και εκεί που πρέπει. Δώστε και ένα πιάτο φαΐ, δώστε ένα ρούχο. Ό,τι κάναμε θα το ξανακάνουμε. Θα δείτε τι όμορφο θα αισθανθείτε. Εδώ είμαστε. Να πω ότι σήμερα είναι μία από τις τρεις μέρες που κληρώνουμε ένα καταπληκτικό PlayStation 4 από την Electronet Μπαμπουκίδης Νικολαίδης Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και από τη Sony, κορυφαία εταιρεία τηλεοράσης, κορυφαία φίλε, εννοείται το ξέρεις και εσύ, κορυφαία εταιρεία PlayStation, δικό της είναι το PlayStation, Sony PlayStation, παιχνιδοκονσόλα με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο, νούμερο 1 μακράν του Δευτέρου, δεν το συζητώ. Και αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 5 μέρες, από 300 ευρώ πάει στα 250 ευρώ η παιχνιδοκονσόλα. Ένα καταπληκτικό δώρο. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε μια τέτοια με τα μηνύματα τριών ημερών. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αύριο θα έχουμε το βράδυ εδώ Αντώνη Καρδαμίλη να κάνουμε μουχαμπέτι, να κάνουμε λαϊκό γλέντι. Καλώς ερχόταν το πραγμάτο, θα το διασαυρώσουμε και σήμερα να είμαστε 100% σίγουροι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, θα μιλήσετε εσείς. Κληρώνουμε και μια σακουλάρα κρέατα από το Κρεοπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Ε, καλώς το παιδί! Γεια σου Γιώργο, χρόνια πολλά! Και υγεία. Έτσι. Και ευτυχία. Έτσι. Και διάφορες άλλες κοπέλες. Ευτυχία, αγάπη, ειρήνη. Πότε θα κληρώσει μια σακούλα με ψάρια? Ψάρια? Ε, ναι, ρε παιδί. Κρέατα, κοτόπουλα, κρέατα, κοτόπουλα. Αλήθεια είναι αυτό, δεν το έχω σκεφτεί. Τα φιλαράκια μου και στη μηχανιώνα, ξέρεις, έχω τους κορυφαίους. Το ξέρω, το ξέρω. Κορυφαίους έχω εδώ. Τροφοδοτούν την αγορά με τα καλύτερα ψάρια. Δεν το είχα σκεφτεί, επειδή δεν είμαι το ψάριο εγώ, ξέρεις, πάει αυτό ανάλογα με τον καπετάνιο του πλοίου. Το θέλεις και καθαρισμένο και τα κόκαλα να τα βγάλουμε, τα πάντα. Το αγαπημένο μου ψάρι είναι το ψαρονέφρι. Το έχω πει πολλές φορές. Οπότε... Δηλυγμένο με πανσέτα. Κανονικά, κανονικά. Και πατατούλα φούρνου δίπλα. Ακριβώς. Λοιπόν, ορισμένοι θέλουν καθάρισμα και πάμε σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Εννοείς τα ψάρια? Τα ψάρια, εντάξει, τα κληρώσαμε. Όχι. Ξαναρωτάω, μήπως είναι ψάρια αυτοί που θέλουν καθάρισμα, ενώ τα ψάρια. Ο γάβρος δηλαδή όχι. Τρώγεται έτσι, δεν καθαρίζει ο γάβρος? Όχι, κατευθείαν. Τον μπλένεις λίγο, το τι είναι τον καθαρίζει. Έτσι, ε. Λοιπόν, για πάμε στο τηλεοπτικό σταθμό Star. Ναι. Α? Την βραδινή εκπομπή 8 η ώρα την κυρία, την αξιοαγάπητη κυρία μας, κυρία Ζαχαρέα. Έτσι λέγεται. Μάρα Ζαχαρέα, μάλιστα. Ναι. Ναι. Εδώ και μια εβδομάδα φαγώθηκε, ναι, με την καπνοβιομηχανία σε ΚΑΜ, ναι, για 38 εκατομμύρια. Ναι, ναι, ναι. Αναφέρει το όνομα κύριο Σαββίδη ότι δεν τον αφήσανε να κάνει τον εκτολονισμό των τσιγάρων κτλ. Ναι. Και σήμερα θα γίνει συνεδρίαση του... Χωρίς να λέει ότι δεν είναι δικό το πρόστιμο και το βρήκε ακριβώς, από την προηγούμενη κατάσταση ακριβώς, που ήταν η Αγροτική Τράπεζα και οθώθηκαν αυτοί για τους οποίους και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Και θα κηρύξουν μία φτώχευση, ναι, για να κλείσει η ΖΑΚΑΜ. Και αναρωτέμαι, κυρία Ζαχαρία, τα 150 με 200 άτομα που θα μείνουν χωρίς δουλειά, θα μας πείτε τίποτε σήμερα σε τηλεόραση? Ναι. Και πού θα πάνε να δουλέψουν? Που του δώσανε, που δώσανε ένα σάπιο καράβι και το ανέστησε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν μας είπε όπως η κυρία αυτή, στην υπόθεση βατοπεδίου, ποιος ήταν μπερδεμένος. Έλα ντε! Όλα περασμένα, ξεχασμένα. Άρε φίλε. Δεν τρέπονται, ρε, δεν τρέπονται. Ρε. Δεν τρέπονται. Τόσο φαρμάκι, αλλά αυτοί μας οι Έλληνες. Τρώμε τα παιδιά μας, τρώμε τα σπλάχνα μας για να μπορέσουν ορισμένοι. Να εξυπηρετούν τους δικούς τους σκοπούς, αδερφέ. Δυστυχώς. Ναι, δεν μας είπε τίποτα. Και αυτοί οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι στο εργοστάσιο, γιατί οθωθήκαν? Ναι. Τίποτε να κάνετε ένα φόνο και ενώ εισαθώθηκε. Κράτησαν μόνο αυτό το οποίο ήθελαν και το οποίο είναι μέσα στην επικοινωνιακή λέλαπα. Τα έχουμε πει. Ό,τι και να κάνετε,
Ο Σαββίδης δεν θα πάθει τίποτα, ο Πάκου θα πάθει τίποτα. Φαγωθήκατε. Δεν πειράζει. Να σε χαροποιούν αυτά, το έχουμε πει. Να σας δίνουν εσύ, χαρά. Εσύ αγαπητέ μου φίλε, να έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό, μπορεί να σε νομίζεις μηνύματα. Πήγε στο σιρτάρι αυτές τις μέρες. Εντολή. Εντολή γιατρού, δεν πήρα τίποτα. Καλά. Γιωργάρα μου, σε φιλώ. Σε φιλώ. Καλά, φιλάκι, σήμερα θα καθίσω να απαντήσω. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Άνοιξε αγοράκι μου, άνοιξε. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Εγώ είμαι πάλι. Χαμήλωσε μόνο τηλέφωνα. Ραδιόφωνα. Τα φώτα ή το ραδιόφωνο. Ό,τι θες εσύ. Χαμήλωσε τη φωνή σου. Χαμήλωσε τους τόνους. Γιατί τώρα καλά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Τώρα σε ακούω. Για πες. Κωστάκι μου, μωρό μου, γιαβρή μου, ψυχούλα μου, χρόνια πολλά. Γεια σου Μάγε. Γεια σου Μάγε της Γαλάστρας. Περίμενε. Πήρε τηλέφωνο στην αστυνομία περίπου 6 ώρα. Πήρες εσύ. Και υποσχέθηκαν θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια. Ναι. Σιγά έχω... Ένα κοκαλάκι στο δόντι μου, το έβγαλα λοιπόν. Κοκαλάκι είχε μείνει από Γουρνόπουλο, τι. Από κότα, έφαγα μια κότα. Έφαγες μια κότα ολόκληρη. Τώρα 10 κότες έφαγα, άστερα τώρα. Ξέρετε, λέει, το να χρησιμοποιείς, άκου, θα σου πω ατάκα με κότα που θα σ' αρέσει. Το να χρησιμοποιείς, λέει, στο σεξ, το φτερό, λέει, το πούπουλο της κότας, είναι, λέει, η δονή. Το να χρησιμοποιείς, λέει, ολόκληρη την κότα είναι ανομαλία. Λοιπόν, σε παραδέχομαι, γιατί τρεγωδάς πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου δώσεις ένα αυτόγραφο μόνο για τη φωνή σου, όχι για τα άλλα. Αγόρι μου, όλα τα άλλα δεν υπάρχει. Μα περίμενε, μην με κλείσεις. Όχι, τι, να σε κλείσω, τι είσαι να σε κλείσω, τραπέζι για την πρωτοχρονιά. Ρήμα, τριτόκλητο. Λέω στον Δήμο το Βαρδάκι, λέω, θα με κάνει τραπέζι. Όχι, λέει, μόνο τραπεζομάντιλο. Τραπεζομάντιλο, βεβαίως. Θες μεγάλο καρό, θες μικρό. Πήρε τηλέφωνο στο 100, πράγματι πήρε τηλέφωνο, βγήκε μια κοπέλα. Ωραία. Φωνή. Πέρασα από... Ωραία φωνή, περίμενε, μην... άκουσε με λίγο. Η κοπέλα, ωραία φωνή, η γεια σας. Γλυκιά φωνή. Oh. Μέχρι το μεσημέρι ήθελα να πάρει τηλέφωνο για να πάρω το κοινωνικό μέρισμα. Και πήρε το 100. Παοξού είναι, να ξέρεις έτσι. Παοξού, ε. Ναι. Και πήρε το 100 για να σου πούνε να πας να πάρεις το μέρισμα. Περίμενε ρε εσύ, κάτσε να μιλήσω. Μα έτσι μου είπες, πήρα στο 100 λες και στο 100, γιατί για να το πάρεις 100 φορές το μέρισμα. Το βράδυ πήγα από το σταθμό στο τρένο εκεί, Δερατίου, είναι ένα μαγαζί που πολλάει τσίπουρα. Ναι. Πέρασα από εκεί το αστυνομικό τμήμα, 20 αστυνομικοί με πήραν μέσα και βαρούσα παλαμάκι και χορεύουμε κάποιος. Αυτό είναι αγόρι μου. Αυτό είναι. Μπορείς σήμερα να πάω εκεί να γιορτάσουμε. Αγόρι μου. Χορεύουμε. Είδες τους αγαπάνε. Μια χαρά. Να μιλήσω, πάλι εσύ μιλάς. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν τέλειωνε. Ναι, ιστερόγραφο. Ιστερόγραφο. Αν δεν πάρω το κοινωνικό μέρισμα, ναι. Μ' ακούς. Οχ, απειλή εκτοξεύεις. Δεν μ' αρέσει το βλέμμα σου. Βέβαια, απειλή. Είμαι παοξής, είμαι... Ναι, ναι. Αν δεν πάρεις το κοινωνικό μέρισμα, ναι. Ναι, δεν... Δεν έκανες διακοπή. Δεν παίρνει πρωτάθλημα. Σοβαρά μιλάς, επειδή εσύ δεν θα πάρεις το μέρισμα, δεν θα πάρουμε εμείς πρωτάθλημα. Γεια σου Μάγε, φιλιά. Το σατανικό γέλιο αυτό. Το φαντάζομαι πάνω σε σκούπα, φιλέ, ψάφινη σκούπα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Χρόνια σε πολλά. Γεια σου φιλενάδα. Και καλή επάνωδο. Να σε καλά, να σε καλά! Είσαι στα Πάτρια Εδάφη! Τσιμπολόγησες εκεί που ήσουνα, στα εγγόνια! Τσιμπολόγησα λίγο! Λιγουλάκι, μωρέ, να μια ανάσα, δεν είναι! Λίγο δεν, δεν είναι! Όσο πατάει ο Σκύουρος! Ο Σκύουρος κιόλα! Όσο πατάει ο Σκύουρος! Μάγε, μπορεί να μην πάρω πρωτάθλημα πάκα, δεν πειράζει, να το πάρω Ολυμπιακός, μωρέ, εντάξει. Εσύ που είσαι βαζελάκι θέλεις να το πάρει Ολυμπιακός. Ο αιώνιος εχθρός σου, τώρα έχεις γίνει τακίμι με αυτόν. Ε? Μια δες... ζωή ήμουνα. Μια ζωή ήσουν, αντίπαλός σου, εχθρός σου είναι αυτός. Σε τρύπησε αυτός πολλά χρόνια. Το ξέρω. Άρα τι, με τον εχθρό σου πήγες, έκανες τα κίνη. Ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται, δεν. Α, του Παναθηναϊκός θα δώσει μάγια την κατηγορία, άντου μάθαμε. Δεν το βλέπω. Λοιπόν. Ό,τι θα κάνει να μην πέσει τώρα. Μπράβο, ωραία μιλάς. Αλλά το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός, να ξέρετε. Συμμαχία με τον εχθρό.
Βέβαια. Συμμαχία με τον εχθρό. Και εγώ έλεγα ότι είσαι ένα κορίτσι καθαρό, να πούμε, που δεν έχεις αυτά με, δεν έχεις θέματα με τον αντίπαλο, να κάνεις τα κίμη, τέτοια πράγματα. Δεν με απογοητεύεις, φιλενάδα. Κουκουρούκου, πρόσεξε καλά. Τέτοια θέματα δεν έχουμε. Μάλιστα. Άρα και με τον εχθρό αγκαλίτσεις και φυλάκια, γλωσσοφυλάκια με τον γάβρο. Βέβαια. Εντάξει λοιπόν. Αγκαλίτσεις και γλωσσοφυλάκια. Γεια σου, Κουκουρούκου! Τι να κάνω, γιατί θα μου κάνουν τα μελομακάρονα! Όπα, παπα, τρέξε! Άντε, πάει! Φάει δύο και για μας, με μπόλικο μέλι. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας! Κουκουρούκου, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Τόνος φωνής έχει χαλάσει μια σωλήνα εδώ στην Χαρόδο νομοθέτου και πήρα να τον καταγγείλω. Κωστή, με ακούς, καλημέρα. Σε ακούω, έλα, αδερφέ, έλα. Χρόνια πολλά, μέρες που είναι, με υγεία για όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, είσαι ο? Είμαι ο Μάκης από Καλαμαριά. Μπράβο, ρε Μάκη. Δεν μιλάμε συχνά, είσαι, δεν είσαι, είσαι αραιός. Ακούω, αλλά δεν παίρνω, ακούω, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο. Και εγώ, φίλε, κάθε μέρα ακούω αυτά που λέω, δεν έχω πάρει ποτέ στην εκπομπή. Ποτέ. Δεν χρειάζεται. Ακούμε κάθε μέρα. Αγόρι μου, για πες. Με αφορμή αυτό που είπε για τον Γιώργο του Μαυρίδη. Ναι. Δεν έχει να κάνει με οπαδικά συναισθήματα. Θα είμαστε στενό μυαλί τώρα να βάλουμε τα οπαδικά. Καλά, και να πούμε μπράβο επειδή είναι ΠΑΟΚ ή όχι μπράβο επειδή θα έλεγα ακριβώς το ίδιο αν ήταν Αριανός, αν ήταν Ολυμπιακός. Άλλο έδερο να κάτω, αν του γουστάρουμε, δεν του γουστάρουμε. Εγώ να κάνω την αυτοκριτική μου και να πω ότι το λιδόρισα και μπορώ να σου πω ότι με σύγχυσε κιόλα όταν είδα ότι έκανε τις κολοτούμπες που όλοι λέγαμε. Τώρα οφείλω να ζητήσω ένα δημόσια συγγνώμη σε αυτό το παλικάρι. Και το κυριότερο, επειδή βγαίνουν πολλοί και λένε ναι, αλλά όταν κάνεις το καλό, μην το διαφημίζεις. Αυτό όχι, δεν είναι χριστιανοσύνη, σαχλαμάρες. Μπορούμε να κάνουμε όλοι το καλό και να το διατυμπανίζουμε και να δεις πόσο καλύτερα θα είναι όλος ο κόσμος. Να σου πω κάτι. Για όλους αυτούς που είναι δημόσια πρόσωπα, είναι πολύ σημαντικό να είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι σε ένα καφενείο ένας άγνωστος. Έτσι, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να βγαίνει προς τα έξω. Τώρα, αν κάποιοι στραβώνουν, κάνε εσύ το καλό και δεν πειράζει. Okay. Όπως δεν είναι χριστιανοσύνη το να διαφημίζουμε υποθέσεις μια καλή πράξη, άλλο τόσο δεν είναι χριστιανοσύνη να κριτικάρουμε μέσω Facebook, μέσω blog, ανώνυμα και να πετάμε βέλη και ύβρις και δεν ξέρω ακριβώς, τι. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι. Εντάξει, είναι το διαδίκτυο, είναι, αδερφέ, είναι μια τεράστια δεξαμενή που... Υπάρχει τόσος κόσμος μέσα. Μπορεί ο καθένας με ένα ψεύτικο προφίλ να σε διασύρει, φίλε, να βρίσει, να. Οτιδήποτε, να σκοφαντήσει. Τι να κάνουμε. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Ένα αυτό και για να μην σε καθυστερώ. Και όσον αφορά την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, να δείξουμε υπομονή. Έχουμε κάνει υπομονή χρόνια ατελείωτα. Πρωτάθλημα, το τελευταίο εγώ το είδα όταν ήμουν 6 χρόνια, ούτε καν το θυμάμαι, έτσι. Σωστό. Τώρα όμως είναι που πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πραγματικά. Νομίζω ότι ο πρόεδρός μας, η διοίκηση, οι παίκτες έχουν καταλάβει ότι δεν υπάρχει άλλο στόχος. Το πρωτάθλημα είναι ο στόχος και είναι η πρώτη φορά που το βροντοφωνάζουν όλοι. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Εύχομαι να έρθει. Έτσι. Όμως το κέρδος φέτος, ανεξαρτήτως αν θα έρθει ή αν δεν έρθει, που εγώ θέλω φυσικά να έρθει και πιστεύω ότι είμαστε ένα κλικ πιο κοντά στο να το πάρουμε από τις άλλες ομάδες. Γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει, θεωρώ, ούτε το 60% των δυνατοτήτων που έχουμε και λόγω του δεύτερου γύρου στην Τούμπα. Έτσι. Εάν οι καλοί μας οπαδοί σε εισαγωγικά μας επιτρέψουν να έχουμε γεμάτη την Τούμπα χωρίς να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Εννοείται. Το κέρδος φέτος, Κωστή, είναι αυτό που συζήτησες και εσύ και άλλες φορές στην εκπομπή σου. Μας πολεμάνε και είναι καλό που μας πολεμάνε. Ακριβώς. Γιατί έτσι δείχνουν ότι μας φοβούνται. Ακριβώς. Πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ έδειξε το πραγματικό του μέγεθος. Και το μέγεθος δεν είναι σε τίτλους. Σωστό. Το μέγεθος του δεν είναι σε απονομές. Όλοι ξέρουμε ότι μας κοροϊδεύουν ότι είμαστε λίγο πιο πάνω από τη Λάρισα και από τους Πανιώνες. Και τι έγινε, μα εκείνη όλη η ιστορία. Να αυξάνει και να πληθαίνει ο κόσμος, ο λαός, με ραγδαίους ρυθμούς. Χωρίς να υπάρχει αυτό το στοιχείο μέσα. Μία ομάδα να μας βρούνε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που να έχει τους φιλάθλους που έχει ο ΠΑΟΚ αναλογικά με τους τίτλους και να αναγεννάει τέτοιους φιλάθλους. Δεν υπάρχει. Υπομονή, καλή χρονιά να έχουμε, υγεία και πάνω απ' όλα τα μυαλά μας στο κεφάλι και όχι στα κάγκελα για να προσέχουμε και να βλέπουμε την ομάδα μας. Έτσι, γεια σου, Καλαμαριά! Φιλιά! Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Ευχές, παραγγελιές δίνουμε. Μην ξεχνάτε, PlayStation 4 κληρώνουμε την Παρασκευή. Με τα μηνύματα σημερινά, αυριανά και μεθαυριανά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Για ένα PlayStation 4, καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό και από τη Sony. Αυτή την εβδομάδα, αυτές τις 5 μέρες, τις ερχόμενες 5 μέρες, το PlayStation 4 από €300, 250.
Και εμείς θα δώσουμε ένα τέτοιο δώρο. Και μια σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, γόρι μου. Κωστή, ξέρεις, 100 ευρώ στην τσέπα και το μου δίνεις το PlayStation. Καλά, παιδιά. Νομίζω ότι έχεις ξεκινήσει από πολύ χαμηλά. Έχω, είμαστε στον αέρα. Εννοείται, ρε φίλε. Επίσης θέλω να πω ότι επειδή δεν χρηματίζομαι, δηλαδή δεν είμαι του χρήματος. Όχι, λέω ότι δεν χρηματίζομαι. Υπάρχουν... Δεν ισχύει αυτό που είπα. Ισχύει, ρε φίλε, αλλά ξεκινάμε με άλλα θέματα. Δηλαδή, εδώ άλλος λέει, ξαδέρφη μου η Όλγα Φαρμάκη. Είναι ανιψιά μου, λέει, δουξενομικού. Τι κάνω πάντα. Παντρεμένος άνθρωπος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε, οικογενειάρχης. Σε παρακαλώ πολύ. Αλλά και σήμερα εκατοσταρικάκι πας να πάρεις... Όπως και να μην λέξει υπομονή, Κωστή, και την ώρα να τον κλείνεις το τηλέφωνο στα μούτρα. Δεν μπορώ άλλη υπομονή, έχω κάνει τόσα χρόνια υπομονή. Την κάψαμε τη λέξη. Υπομονή. Την κάψαμε και προχωράμε. Όπως να λέει τη λέξη υπομονή και να δούμε και να κάνουμε, πρέπει και την ώρα να τον κλείνεις το τηλέφωνο στα μούτρα. Την κάψαμε τη λέξη. Δεν παλεύεται άλλο αυτή η ιστορία. Ή το παίρνεις φέτος ή δεν το παίρνεις ποτέ, εγώ αυτό ξέρω. Όχι έτσι. Εντάξει. Ναι, ρε φιλέ. Και φέτος και τις άλλες χρονιές δεν κατάλαβα. Και φέτος και τις άλλες χρονιές. Φάγαμε, εντάξει. Όχι. Όχι. Δεν με πείθεις. Το βλέμμα σου μου λέει ότι κάτι κρύβεις. Το βλέμμα μου, ρε, εσύ, έχει κάμερα και το βλέπεις. Σε παρακαλώ, καταλαβαίνω τόσα χρόνια εμπειρίας. Είναι αρκετά λιπαρά τα μηνύματα που παίρνω από το τηλεφώνημά σου. Με ενοχλεί λίγο η κοιλιά σου στο μικρόφωνο. Τέλος πάντων, τώρα Κωστή, εγώ βλέπω οι εβδομάδες να μην περνάνε, βλέπω ένας αγώνας να μην κρατάει 90 λεπτά, να κρατάει 5 ώρες μέχρι να τελειώσει υπέρ μας. Από ψυχολογία και από νεύρα, δηλαδή πρέπει να έχεις, να αφήνεις νύχη μέσα στην εβδομάδα για να το τρως το Σαββατοκύριακο. Αντώνη, θα είναι πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια το πόσο θα ενσωματωθούν αυτοί που θα έρθουν, ποιοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν, πόσο καλοί παίκτες θα είναι, πόσο άμεσα θα βοηθήσουν. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικές μεταγραφές. Το θέμα είναι ότι να κάνεις έστω μια μεταγραφή του αριστερού μπακ, αλλά να είναι παίκτης σαν το Μάτος. Έτοιμος. Και μην πάρεις κανέναν άλλο παίκτη. Έτοιμος. Δεν πιστεύω ότι σε άλλες θέσεις υπάρχει τρομερή ανάγκη, ας πούμε. Θα εξαρτηθεί για το ποιοι θα φύγουν. Και ξέρεις γιατί, για να απελευθερωθεί και ο Βιερίνη, να πάει στις θέσεις μπροστά, ρε φίλε. Θα κερδίσουμε με την απόκτηση ενός μεγάλου αριστερού μπακ. Θα κερδίσουμε δύο παίκτες και το Βιερίνα που μέχρι τώρα. Ένα Μάτος θέλεις. Αυτό ένα Μάτος. Ένα Λίνο, βέβαια. Ένα Λίνο. Εντάξει, δεν χαλιέμαι. Το πράγμα είναι αυτός ο Αζεβέδος. Μακάρι. Μακάρι. Έχει πολλές πιθανότητες. Δεν έχει πέρυσι τραυματισμούς, αλλά φέτος έπαιξε και στο Champions League με την Manchester City. Εντάξει, παιδιά, είναι έτοιμος παίκτης τώρα. Μην λέμε εσύ. Βραζιλιάνος, full back. Δεν χρειάζεται να πούμε αν είναι καλός ή όχι. Βραζιλιάνικη δύναμη μετά. Ακριβώς. Τα δύο άκρα σου, ρε φίλε. Μακάρι. Έχει να του αν. Να σε καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί. Κάνω θεραπεία με σεξ, ο μάγος της χαλάς. Ναι, αλλά ξαναπαίνεις όμως και κόβεις τους άλλους που θέλουν να μιλήσουν. Κάνω θεραπεία με σεξ. Είναι μια θεραπεία σε εξέλιξη. Καλημέρα Κωστή. Σήμερα που αρχίσαμε να κάνουμε λίγο κενό στο μάχη μας, δεν με βάζει την κλήρωση για τα κρέατα, λέει ο Κουρτής ο Δημήτρης. Γεια σου Γιάννη Μίρτση, χρόνια πολλά. Κωστή, βάλαμε για την κλήρωση του PlayStation για το γιο μου να γλιτώσω τα 250 ευρώ, λέει ο 019. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κωστή, ο Ζούνης, ο Ηλίας. Γεια σου Βασιλική μου, να είσαι καλά. Ο Θανάσης λέει χρόνια πολλά, τρελοπαρέα. Καλημέρα, τρελόπεδο. Να είσαι καλά, Μαρία μου. Βάλε μέρα στην κλήρωση, λέει ο Νίκος ο Πρίμπας. Λοιπόν, εδώ είσαι, λέει, κάθε μέρα μια φορά να σε ακούσω πεσμένο, ρε φίλε. Πεσμένο μετά τις είδες του ΠΑΟΚ, αδερφέ. Λοιπόν, θέλω να πω ντεσού πριν πάω στο διάλειμμα. Να πω φυσικά ότι κοτονοστιμιές, κρεατογεύσεις, Άγγελος, Ανδρέα Παπαδρέου, 125 Νεάπολη, Κρεοπολείο Μιχάλης, Μενελό 29, είναι χορηγός πρώτης ώρας. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολάηδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, 50 χρόνια νούμερο 1 στα ηλεκτρικά. PlayStation, εκεί θα βρείτε από 300 ευρώ 250 αυτές τις 5 μέρες που έρχονται συνεργασία με τη Sony. Κληρώνουμε και μία παιχνιδοκονσόλα Sony PlayStation 4 την Παρασκευή με τα μηνύματα των τριών ημερών. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526. Και φυσικά όλα στα όρθια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, το πιο ζουμερό κοτόπουλο σούβλας της πόλης. Όλα όσα θέλετε εκεί. Και σκεπαστές, χειροποίητα, μπέργκες και κλαπ και τα πάντα όλα. Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολης 37, 837. 166, μην ξεχνάτε, για τα κινητά σας, τα πάντα όλα, αξεσουάρ, τάμπλετ, λάπτοπ,
Ανταλλακτικά, οθόνες, μπαταρίες, φλεξάκια, bluetooth, power bank, selfie stick, τα πάντα όλα στην Παπαναστασίου 25, στούκι και στούκι.gr. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά. Για πάμε τώρα, πάμε τώρα, δώσ' το να πάει. Δώσ' το ρε Ζαμέ. Τεράστιος. Εδώ είμαστε. Μπουκάραμε για τη δεύτερη ώρα. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Διανύουμε τις τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες μιας χρονιάς που μας άφησε μια πολύ μεγάλη χαρά και μια πολύ μεγάλη λύπη. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση την Παρασκευή με το ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή αυτής της χρονιάς που φεύγει, η πιο ευχάριστη, η πιο δυσάρεστη. Προσωπικά πιστεύω το κύπελο φυσικά είναι αυτό το οποίο επισκιάζει τα πάντα, τα πάντα, και αυτό το οποίο μας πλημμύρισε χαρά, το οποίο άνοιξε μια βαλβίδα αποσυμπίεση μετά από πάρα πολλά χρόνια, δεν το συζητώ. Υπήρξε όμως και ο αποκλεισμός από την Ostershoot που ήταν για μένα η πιο δυσάρεστη στιγμή. Μιλάμε για πάντα για αγωνιστικά θέματα, δεν μιλάμε για απώλειες ανθρώπων, δεν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν μιλάμε για ανθρώπους που έφυγαν από κοντά μας, ασυζητητοί έτσι. Μιλάμε καθαρά για αγωνιστικά ζητήματα. Υπήρξαν 3 και 4 περιπτώσεις ανθρώπων, πρώτος ο φίλος μου ο Θοδωρής, που επισκέφτηκαν το μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Εκεί λοιπόν, κάπου, οι άνθρωποι έχουν ρίξει πάρα πολύ χρήμα, έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάπου ένα πηγάδι, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888, ζέστανε τα χεράκια σου αγόρι μου. Υπάρχει κάπου ένα πηγάδι που σκύβεις, λέει, του μιλάς και σου απαντάει. Έχουν βάλει ακούγεται ένα ηχείο, ακούγεται ένα μικρόφωνο και πας λοιπόν και του λες διάφορα και σου απαντάει το πηγάδι. Μου στείλαν λοιπόν μηνύματα διάφορα, πρώτος τον Θοδωρής. Λέει μπροστά το κοριτσάκι, πηγάδι λέει θέλω, λέει μια μπάρμπι, τροχόσπιτο μπάρμπι. Βεβαίως θα στο φέρει ο Άγιος Βασίλης, ακούγεται με έκο κιόλας, έτσι, με μια φωνή στεντόρια να πούμε. Πάει ο δεύτερος, μου λέει ο Θοδωρής, να θέλω, λέει, ένα ποδήλατο. Βεβαίως το λέει του πηγάδι, ο Άγιος Βασίλης θα σου φέρει. Πάω κι εγώ, μου λέει ο Θοδωρής, πρωτάθλημα, λέει, ο ΠΑΟΚ φέτος θα πάρει τη χρονιά που έρχεται. Αν ο προπονητής σας, λέει, αφήσει στον πάγκο τον Κατουρί και βάζει τον Μπέλκα, τότε όλα θα πάνε καλά. Και μου το στείλαν κι άλλη μήνυμα, δηλαδή είναι διαβασμένος ο τύπος εκεί, δεν ξέρω αν είναι Θεσσαλονικιός, δεν ξέρω αν είναι Παοξάκη. Αυτό απαντάει, σ' όσους του λένε, πρωτάθλημα θα πάρουμε, άμα αφήσει τον Κατουρί, λέει, στον πάγκο και βάζει τον Μπέλκα, θα πάρεις και πρωτάθλημα. Λοιπόν, για τον Αζεβέδο, επειδή έρχονται μηνύματα και με ρωτάτε, είναι παλιός παίκτης μέταλλης, τον αντιμετωπίσαμε και εμείς στο μεταξύ μας παιχνίδι. Αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια σε Σαχτάρ. Είναι ό,τι πιο κοντινό. Ό,τι πιο κοντινό έχω διαβάσει αυτές τις μέρες σε σχέση με το Λέο. Με το Μάτος. Είναι ένας Μάτος από αριστερά. Δηλαδή, ένας Βραζιλιάνος που έχει αγωνιστεί στην Ρωσία, στην Ουκρανία. Λοιπόν, είναι ένας Βραζιλιάνος ο οποίος δεν χρειάζεται να πούμε ότι ξέρει μπάλα. Μόνο και μόνο αυτό το μαλλί που έχει εμένα μου κάνει κάτι κλικ. Αυτή η ψιλοαφάνα, αυτό το στυλάκι, το σουξουμούξου. Είναι λίγο δηλαδή, έχει λίγο μια τρέλα. Και να δούμε. Είναι, πάντως δεν είναι μόνο θεωρία, για να γραφτεί και στο πρωτοσέλιδο της Φόρτσα που σε αυτές τις περιπτώσεις τα παιδιά στο ρεπορτάζ κάτι παραπάνω ξέρει η εφημερίδα. Αυτό το έχει αποδείξει. Δεν χρειάζεται τις δικές μου τις κουβέντες για να το καταλάβετε αυτό. Πάμε στις γραμμές. Να θυμίσω, δεύτερη ώρα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Νούμερο 1 στέντες, 35 χρόνια εμπειρίας. Φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 16 χρόνια κορυφαίος στα ελευθέρια. Εκεί δεν θα φάτε πουθενά αλλού τέτοια παντσέτα. Δεν θα φάτε πουθενά αλλού τέτοια δέσματα. Ντιλιβεριά 705-750. Και φυσικά Biodiabertil της Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα την αυθεντική αλόη. Αυτό το προϊόν που είναι για τους διαβητικούς, που είναι για αυτούς που έχουν ζάχαρο. 23-12-200-500 παράλληλα με τη φαρμακευτική σας αγωγή. Προϊόν που είναι από τη φύση, από το μύρτιλο. Φυτικό προϊόν που κατάφερε καλό και το έκλεισε. Από το blueberry που λένε. 29,90 από 50 ευρώ το μπουκαλάκι που έχει μέσα 90 τέτοια, 90 ταμπλετίτσες μικρές, 90 χαπάκια τέτοια, τα οποία σας βγάζουν για 1,5 μήνα. 23-12-200-500. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή μου. Καλώς το παιδί. Είσαι καλά, αδελφούλη μου. Καλά, αγόρι μου. Έλα. Χρόνια πολλά. Έλα, χρόνια πολλά. Αντιφράγκος είσαι.
Όχι. Α, σε μπέρδεψα, φίλε. Καρλίτο. Α, έλα, Καρλίτο, έλα, όρι μου, έλα. Καλά είσαι παλικάρι μου. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι, Κωστή μου, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Δεν μπορώ να σε ακούω και πολύ συχνά. Πειράζει. Λόγω διάφορων συγκυριών, τέλος πάντων. Ελπίζω να είναι θέματα που λύθηκαν. Ή να είναι δουλειά και να μην μπορείς να με ακούσεις επειδή είσαι στη δουλειά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι και δουλειά και κάποια θέματα τα οποία προσπαθώ να τα λύσω. Δεν πειράζει. Εύχομαι να είσαι δυνατός. Είμαστε καλά όμως και κοιτάμε μπροστά. Ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου. Αυτό είναι κανόνας. Αυτό είναι κανόνας. Δεν αλλάζει. Παντού. Φυσικά. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, να έχουμε καλές γιορτές, να έχουμε καλή χρονιά, να πω τα χρόνια μου πολλά στον προσωπικό μου φίλο και την παιχτούρα μας, τον Στέφανο τον Μπορμπόκη. Ωα, βέβαια! Που αυτή τη στιγμή μας ακούει κιόλας. Βέβαια, ξέρω, είναι και ακροατής και τον αγαπώ ιδιαίτερα. Ένα από τα πιο ταχύτατα δεξιά εξτρέμ. Το θυμάμαι πάνω στη γραμμή, με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Παθιασμένος πάντα και άρρωστο παοξάκι φυσικά. Έτσι δεν το συζητάμε. Φυσικά. Αυτό εννοείται. Ο Στέφανος ο Μπορμπόκης ήταν, αν θυμάσαι, το πιο γρήγορο εξτρέμ του πλανήτη. Ναι. Ήταν ο Καρίντσα, δεκαετία 60. Ναι. Το καλύτερο εξτρέμ που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, που το έζησα γιατί το είδα, ήταν ο Μαρκ Όβερμαρς. Ο Νέτ, ο Ολλανδός. Άρσεναλ και τα λοιπά. Μπράβο. Ναι. Και ο Στέφανος Μπορμπόκης. Μιλάμε για ταχύτητες. Ταχύτατος. Διεμβολιστής, ταχύτατος, με αντίληψη, πάνω στη γραμμή, χωρίς φόβο, πολύ θράσος ο Στέφανος. Λοιπόν, και τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Δεν το συζητώ. Και όποτε μιλάει σωστά, με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, με κριτική διάθεση, χωρίς να γίνεται μαϊντανός, χωρίς να γίνεται ενοχλητικός. Έτσι, λέμε τώρα, γιατί υπάρχουν και διάφοροι παλέμαχοι που μας στεναχωρούν. Και εμένα με στεναχωρούν εγώ, Κωστή μου, και επειδή ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να πούμε δυστυχώς κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες γραμμές. Ξέρεις, το σάλιο έχει κάποιες ουσίες. Κράτα το νερό από το σάλιο. Ας τις βελονοειδή ουσίες. Κράτα μόνο το νερό. Δηλαδή, όταν μιλάς για τον ΠΑΟΚ, μίλαμε πάθος, μίλαμε αγάπη, αφού τον αγαπάς τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι είναι για κάποιοι παλέμαχοι που με έχουν φαρμακώσει και εμένα δυστυχώς. Άστο, πάλι, να σου πω κάτι, κόσμο, χθες στο χωριό του Γιουβασίλη, αυτό λέγαμε με κάτι ακροατές. Λοιπόν, αυτό μου λέγανε. Ρε, εσύ, ο Τάδε λέει είναι δυνατό να μιλάει έτσι για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάδε, τώρα δεν θέλω να πω. Επειδή δεν ξέρω, τους ξέρετε. Κώστα μου, κατάλαβα και ποιος είναι, έχει γίνει θέμα. Εντάξει, είναι μεγάλο. Δηλαδή, θέμα. Πραγματικά, απογοητεύεται ο κόσμος. Και εσύ φορέσαι τη φανέλα του ΠΑΟΚ, βλέπεις, εμείς σε σεβόμαστε. Σεβάστο και εσύ, κατέβηκες κάτω και δηλαδή άλλαξες. Μετά τα τέμπη, αλλάζεις πρόσωπο, αλλάζεις. Σεβάσου λίγο τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Τι να πω. Αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέω, Κωστή μου. Λοιπόν. Και θα πω κάτι στους φίλους μου, τους παοξίδες. Από τη νέα χρονιά, από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά που έρχεται, δηλαδή τη σεζόν 18-19, ο ΠΑΟΚ θα δει πάρα πολλές μεγάλες και χαρές, οι οποίες θα είναι ατελείωτες. Έτσι. Έτσι, αγόρι μου, έτσι, αδερφέ μου. Αυτό σας το υπόσχε το Καρλίτο μαζί με την αγαπημένη μου συνδεσμέρα, μαζί με τους ΒΕΜ. Αυτό θα το δει ο ΠΑΟΞΙΣ. Θα το δει ο κόσμος που αγάπησε έτσι. Και λάτρεψε αυτή την ομάδα γιατί την έχει έτσι, μέσα στην ψυχή του βαθιά. Έτσι. Είτε μπορεί να έρθει στο γήπεδο, είτε δεν μπορεί να έρθει στο γήπεδο. Εγώ δεν πρόκειται να πω ούτε να χαρακτηρίσω κάποιον άνθρωπο του καναπέ που λένε βέβαια. Κάποιοι. Έτσι. Γιατί κάποιοι έχουν πάει στο γήπεδο μία-δύο φορές και γίνανε ξαφνικά οι φανατικοί παοξίδες που δεν ξέρουν πόσα μέτρα έχει η βούλα του πέναλτι από την εστία. Εντάξει. Τι να κάνουμε το τώρα, είναι χαριτολογώ, και αυτό. Χαριτολογώ, εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε. Εντάξει, τους αγαπάμε όλους, δεν βαριέσαι. Αλλά good heart. Θα δει από τη νέα και από την καινούργια ποδοσφαιρική χρονιά ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΞΙΣ θα δει πάρα πολύ μεγάλες χαρές και κάποιοι από την Αθήνα να ξεχάσουμε τι σημαίνει ΠΟΚ, να ξεχάσουμε τι σημαίνει μαρμίτα, ποδοσφαιρική μαρμίτα φυσικά. Να ξεχάσουμε τι σημαίνει διαιτησία, να ξεχάσουμε και άλλα πράγματα. Όλα θα γίνουν. Έχουμε μπει σε ένα δρόμο νομοτηλιακά. Μπήκανε, Κωστή μου, πέρασε η πενταετία που χτίστηκε η ομάδα. Ο Σαββίδης έκανε κάποια λάθη. Ο άνθρωπος έμαθε, πολιτικός είναι. Δεν γνωρίζει ποδόσφαιρο, μπήκε στον κόσμο. Ούτε πολιτικός. Δεν τον θεωρώ πολιτικό. Πολιτικός είναι, Κωστή μου, εντάξει. Να το βάλουμε σε αυτό το τομέα. Είναι ένας, τέλος πάντων, είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας. Ούτε επιχειρηματίας. Να σου πω κάτι. Στον ΠΑΟΚ. Έχει εταιρείες πολλές και ασχολείται, εκείνο είναι το θέμα. Ναι, τώρα, ναι, να πάει τον ΠΑΟΚ. Σωστό. Να σου πω κάτι. Τι μου δείχνει όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ και όταν ασχολείται με τον ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω τι κάνεις σε άλλες δουλειές και πώς συμπεριφέρεται γιατί έχεις το μυαλό. Μπράβο. Όταν όμως μιλάει, εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, μας ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά του αποσπόντα και μόνο σαν μια αναφορά χαιρόμαστε να πηγαίνει καλά αυτός ο άνθρωπος. Φυσικά. Γιατί είναι ο δικός μας άνθρωπος. Όμως δεν κοιμόμαστε και ξυπνάμε με το πώς θα πάνε οι μετοχές στην τάδε εταιρεία ή με το τι κέρδη θα έχει στην τάδε εταιρεία. Είναι έτσι. Μας ενδιαφέρει, εννοείται να πηγαίνει καλά. Γιατί θέλουμε να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Σαν άνθρωπος. Όλοι να πηγαίνουν του. Καλά στις δουλειές. Το βασικό όμως, αυτό το οποίο εμάς μας κόφτει, μας νοιάζει. Από τη στιγμή που έχεις εταιρεία για τον ΠΑΟΚ, να πάει καλά ο ΠΑΟΚ. Εμάς μας ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, αδερφέ. Και στον ΠΑΟΚ δεν συμπεριφέρεται ούτε σαν πολιτικός, ούτε σαν επιχειρηματίας. Αλλιώς μπορεί να έχει σηκωθεί να έχει φύγει. Κατάλαβες, εδώ έχει βάλει πολύ καρδιά μέσα, έχει βάλει πολύ τρέλα και φαίνεται αυτό. Γι' αυτό είναι ακόμα εδώ και χώνει. 80 εκατομμύρια κοστίζουν. Άστο, άστο, μην το ζητάς. 80 εκατομμύρια είναι τα επίσημα. Αν το σκεφτόταν επιχειρηματικά. Αν το σκεφτόταν επιχειρηματικά. 10 είναι αυτά που έχουν μπει στον ΠΑΟΚ και θα μπουν άλλα τόσα σε ένα χρόνο ακόμα. Έγινε Καρλίτο, σε χαιρετώ! Φιλιά! Φιλιά! Να σε καλά! Να σε καλά! Να σε καλά! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Αν σκεφτόταν σαν επιχειρηματίας, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση. Έτσι θα είχε φύγει. Καλημέρα! Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς σε ρέω. Βάλε χαλάκια από κάτω από τα πάω, αγόρι μου. Βάλε, κάνε τα κουμάντα σου. Άλα, έλα, Χριστάρα μου, βάλε από κάτω. Βάλε να πατάω. Να μην είμαι ξυπόλυτος. Όχι, και τερλέγκα έχω, φίλε. Στροφές. Ρίξε λάδι στο καντήλι. Ναι, το ξέρω, ρε. Ρίξε λάδι στο καντήλι για να ζεσταθώ και άναψε μου το φυτίλι πριν λησμονηθώ. Σε ρε, σε ακούω, έλα. Εγώ να πω χρόνια πολλά και εγώ σε όλο τον κόσμο και συγχαρητήρια στο Μαυρίδη. Έτσι. Για την ομάδα θέλω να έρθουν έτοιμοι παίκτες, να μπορέσουν να προσφέρουν κατευθείαν, να μην γίνει το λάθος που έγινε τότε με τον Άγγελο που δεν το φέρανε τίποτα και χάθηκε μια χρονιά και να μην χαθεί ακόμα μία. Ναι. Και με τους δανεικούς, αυτοί ξέρουν τι πρέπει να γίνει, αν κάποιος να επιστρέψει τώρα, αν επιστρέψει το καλοκαίρι και ποιος είναι έτοιμος να προσφέρει. Το ξέρουν καλύτερα από όλους αυτοί. Αλλά θέλουμε έτοιμους παίκτες όπως είπες να επικλωβιστεί ο Βιερίνια 100%. Γιατί κερδίζει δύο παίκτες. Πολυτέλεια. Δύο παίκτες. Με μια μεταγραφή κερδίζω δύο παίκτες. Έτσι το βλέπω εγώ, παιδιά. Θα μέσα να γαζώσουν. Όλοι αριστερή πτέρυγα θα είναι φωτιά και λαύρα. Έτσι το βλέπω εγώ. Κατάλαβες. Και για να γελάσουμε έτσι λίγο, Κωνσταντίνε. Ναι. Δάσκαλο σχολείο οδηγών είχε ανακτήσει με μια κυρία. Ναι. Δεν μπορεί να αφήσει το συμπλέκτη να ξεκινήσει, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά, τη λέει σιγά σιγά. Πόσο σιγά, δάσκαλε. Όπως αφήνεις την πορδίση οικογενειακό τραπέζι. Έφυγες! Γεια σου, ρε! Υπόκοφη, αυτές που πρέπει να... Ναι, πάμε παρακάτω! PlayStation 4 κληρώνουμε την Παρασκευή! Με τα μηνύματα τα σημερινά, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, τρεις μέρες. Εδώ έχουμε το κορυφαίο δώρο αυτές τις μέρες. Η αξία του στα 250 ευρώ είναι, παιδιά, από 300, 250 είναι η αξία του. Τις επόμενες 5 μέρες η Sony και η Electronet έχουν αυτή την έκπτωση. Εμείς θα δώσουμε κούτρα, δωρεάν, ένας τυχερός θα πάρει το PlayStation 4. Θα κλείσουμε μια χρονιά γεμάτη δώρα, εκπληκτικά με ένα φανταστικό δώρο την Παρασκευή. Και μια σακούλα κρέατα από το κρεπολείο Μιχάλης, κληρώνουμε σήμερα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Θα σας πω λίγα, επειδή με ρωτάτε πολλά για τον Αζεβέδο, έρχονται μηνύματα. Θα σας πω, μόλις κοπάσουν λίγο οι γραμμές, περισσότερα. Καλημέρα σας, ναι. Κάερε Στάπερ με σύνδρομο μετάρτιε σε οπλικατόριο. Αγόρι μου, αγόρι μου, έτσι! Επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλεται να σηκωθεί. Έτσι. Ζου μου σου λέμε και όλα τα καίμε. Τα πάντα. Κουφάλα νεκροθάφτη, κουφάλα. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Έτσι, ποτέ ρε, θα μείνει εκεί. Εκεί θα πας. Στη φυλακή θα πας. Έτσι. Βγαίνει θα πουλάς πάγο στον Εσκιμό. Μου γίνανε φιλαράκια με τον γάβρο παραμάσκα, αλλά πήγε η Ζουμαρινάκη. Μοιράζει βρε, άσε. Ο άνθρωπος κατάδικος είναι, υποψήφιος κατάδικος είναι. Δεν πειράζει. Ναι. Μα, εγώ θέλω, βλέπεις πώς μιλάω, θέλω να το ακούω, Παύλε. Αλλά και αυτοί παρακάτω δεν πέφτουνε. Φάγαμε πολύ σάλτσα από αυτούς τόσα χρόνια. Φτάνει, άστο. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν και οι τρεις τους είναι επικίνδυνοι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πειράζει. Τα κοιμνιάσανε απέναντι στο δυνατό ΠΑΟΚ. Μόλις ο ΠΑΟΚ έγινε δυνατός τόσα χρόνια χτυπούσαν την πλάτη μας. Άντε ρε παιδιά, άντε. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιώργος, λυσάξαν τα κανάλια με το Σαββίδι και τη ΣΕΚΑΠ. Τι θέλουνε, βρε. Λεφτά, θα τους τα δώσουμε κι αυτά, βρε. Πάλι θα τα φάνε, βρε. Ας πιάσουνε πρώτα τον υπάλληλο της ΑΕΚ που χάθηκε στον δρόμο με τα 180 εκατομμύρια. Σε λάθος, το στείλανε σε λάθος κτίριο. Που μπήκανε στο άνθρωπο 44. Δίθεται με φτιάξαν ομάδες και ρίξαν τις ομάδες τους σιγά μέρα στην τεχνική για να σβηστούν τα χρέη τους. Εμείς με καθαρό το κούτελο περπατάμε με τη Θεσσαλονίκη και πλήρωσε ο άνθρωπος. Έτσι, πλήρωσε μια χαρά, 11,5.
και μπράβο. Θα πληρώνει μια ζωή. Γι' αυτό χαλάει την πιάτσα. Κύριος ήρθε με μεγάλο κάπα και Κύριος θα φύγει. Από τη ζωή, όχι από τον ΠΑΟΚ, όταν θα έρθει η ώρα του και το θέλει ο Ιησούς Χριστός. Τότε θα φύγει από τη ζωή. Γιατί τέτοιους ανθρώπους δεν τους παίρνει γρήγορα ο Θεός. Τους κρατάει και κάνουν ευεργετήματα πολλά. Αγόρι μου. Για να βλέπουμε κι εμείς οι κατώτεροι και οι φανατικοί με την καλή την έννοια που αγαπάμε την ομάδα μας αυτή, την πολυαγαπημένη μας ομάδα, να μας βοηθάει από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές. Αγόρι μου, εύχομαι αγόρι μου, τι ωραία που τα λες σήμερα. Ζουμουσάκια. Σε πολύ δυνατός. Εύχομαι χρόνια αγόρι πολλά σε όλα τα ζουμουσάκια. Τη φωτογραφία Κωστή τελικά κανένας δεν βρέθηκε. Κανένας. Έχει βγάλει, αλλά δεν με έχω μία, μήνυμα. Μου στείλαν μία που είσαι δίπλα. Βλέπω είμαι πλάτη μονάχα. Είναι από τον Δημήτρη τον Τζαβλάρη που τον πήρα τηλέφωνο. Μπράβο, και μου είπε. Δημητράκης. Μου την έχει στείλει αυτή, αλλά... Πιο μπροστά βγήκα, μόνος μου μαζί με τον Μπριούβιτς. Δεν πειράζει, μπορεί ο άνθρωπος να είναι τίποτε διακοπές και να το στείλει μετά τις γιορτές. Θα κανονίσουμε να πάμε να βγάλεις φωτογραφία άλλη στιγμή. Θέλω αυτήν τις συλλεκτικές τις έχω. Έγινε. Λοιπόν, έγινε, χρόνια Παύλε πολλά, μου. Καλή πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο. Φιλιά. Υγεία και τύχη, φιλιά. Τίποτα άλλο. Αγόρι μου. Υγεία και τύχη και χαρά και αγάπη να μοιράζετε σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Παύλε. Γεια σου Παύλε. Μου, γεια. Σου βάζω και ένα ζαμέ που ξέρω τον έχει σερβίρει παλιά. Το ζητάει ο 164. Καλημέρα, χρόνια πολλά, αφού πήγες με ζαμέ. Το γουστάρω γιατί έχει τα δύο πρώτα γράμματα ζου μου, έτσι. Ζαφύρης Μελά, ζου μου, σου. Μπαίνει και το σίγμα μετά. Άδεια μου καρδιά, κομματάρα. Εδώ είμαστε. Ζητάτε και κομμάτια και παραγγελιές. Καλημέρα Κωστή, χρόνια πολλά με υγεία. Βάλαμε για την κονσόλα, μπας και είμαστε τυχεροί και το πάρουμε γιατί το έχω τάξει λέει στο μικρό μου. Να είσαι καλά, 057, γεια σου Κοσμίδη Κοσμά. Καλημέρα στον Παύλο, γεια σου Παύλε μου. Χρόνια πολλά, γεια σου Χριστίνα. Χρόνια πολλά με υγεία, εύχομαι λέει ο Χανός ο Νίκος. Ασημίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Πολουτζίδη Χαράλαμπε. Λοιπόν, εσύ με... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε πολύ δύσκολη στιγμή. Καρδιά! Πώς μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Αζεβέδο, πριν πάω σε διάλειμμα, επειδή με ρωτάτε, 32-31 στα 32, αριστερός μπακ βραζιλιάνος με τη Μέταλιστ και κάνει πολύ καλή χρονιά, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πιστεύω εδώ έχει γίνει και το συνοικέσιο με τον Μπαμπά, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έκτισε ομάδες πάνω στους βραζιλιάνους ακραίους. Με πρόταση λοιπόν του Μπαμπά Λουτσέσκου πήγε στην πανίσχυρη ομάδα της Ουκρανίας, ο Αζεβέδο. Όμως ένας σοβαρός τραυματισμός και αποχώρηση του προπονητή για τη Zenit τον οδήγησε εκτός ενδεκάδας με ελάχιστες συμμετοχές τα τελευταία χρόνια. Υπό τις οδηγίες του Πάολο Φωσέκα έκανε 6 συμμετοχές. Με τον ίδιο να έχει εκφράσει πριν από λίγες ημέρες την επιθυμία να αποχωρήσει από την, ξαναλέω, από την πανίσχυρη Σαχτάρ, Τσάντιος Δί κτλ. Το συμβόλαιο λύγει το 18 τον Ιούνιο. Βρίσκομαι στην Ουκρανία εδώ και 5 χρόνια. Το συμβόλαιο μου πλησιάζει στο τέλος. Έμειναν μόλις 6 μήνες. Εξετάζω την επιστροφή μου στη Βραζιλία ή να παίξω κάπου αλλού στην Ευρώπη. Λοιπόν, είναι προχωρημένες οι επαφές με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ότι απλά έχει προταθεί. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, εντάξει, με χαλάει λίγο που το τελευταίο διάστημα δεν είχε συμμετοχές, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία για την αξία του παίκτη, ούτε για την υποταχία του, ούτε η ηλικία του είναι απαγορευτική. 31-32 μοιάζει πολύ, το ξαναλέω, με την περίπτωση του Μάτος. Και ο Μάτος ήρθε από εκείνες τις χώρες, από την Ανατολική Ευρώπη. Αυτά Ρωσία, Ουκρανία, στην ουσία ένα πράγμα είναι αυτά, έτσι, ίδια γλώσσα. Λοιπόν, για να πάρει παίκτη η Σαχτάρ και να τον έχει στο ρόστερ της, δεν μπορεί να είναι αβαβά ο παίκτης, δεν μπορεί να είναι λίγος. Γι' αυτό και τον πήρε από τη Metalist. Εμείς τον είχαμε αντιμετωπίσει στο μεταξύ μας παιχνίδι, τον ξέρουμε τον ποδοσφαιριστή. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, εδώ επειδή με ρωτάς Χαρίλαε, εγώ θέλω να έρθει αυτός ο παίκτης. Δηλαδή, δεν θέλω να πάμε σε κάποιο πιτσιρικά, σε κάποιον ο οποίος μπορεί να μας βγει, μπορεί να μας βγει. Εδώ χρειάζεται ένας Μάτος από αριστερά. Χρειάζεται ένας Λίνο. Και δυστυχώς δεν μπορεί αυτός ο παίκτης να έρθει στα 27 του, στα 28 του. Θα έρθει σε τέτοια ηλικία, στα 31 του. Μας χαλάει ο Μάτος που ήρθε στα 31. Μας χαλάει ο Λίνο που ήρθε στα 31. Μας χαλάει ο Γκαρσία που ήρθε στα 32, 33. Έτοιμοι παίκτες, κατευθείαν αυτός θα μπει. Σημαντικό που μιλάει ίδια γλώσσα με πολλούς παίκτες στην ομάδα. Σημαντικό που θα μιλάει η ίδια γλώσσα με τον προπονητή, με πολλούς συμπαίκτες του. Γιατί και ο Μάτος έχει παίξει εκεί, και ο Σάκοβ έχει παίξει εκεί.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει κατευθείαν ο παίκτης. Αυτά για τον Αζεβέδο. Για το Μαλί μπορώ να κάνω εκπομπές, έτσι, ώρες. Για αυτό το Μαλί. Για αυτή την αφάνα. Για αυτό το Μαλί, το περίεργο, μόνο και μόνο πρέπει να έχει τρέλα. Για να έχει τέτοιο Μαλί. Λοιπόν, θυμίζει λίγο, είναι κάτι μεταξύ Ουάρντα, κάτι μεταξύ. Πώς το λένε, τον Μαρτσέλο της Ρεάλ, δηλαδή τέτοιο στυλ. Μια αφάνα περίεργη, να πούμε. Λίγο φελαϊνή, ναι, είναι λίγο. Δηλαδή, πιστεύω ότι μπορεί να είναι φαρακρός από κάτω και να το βγάζει αυτό, να το βάζει σε πλαστικό κεφάλι το βράδυ στο δίπλα μαζί με τη Μασέλα. Δεν αποκλείεται. Διαλυματούμε και επιστρεφουά. Μην ξεχνάτε, οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σου, με αυτό θα μπούμε μετά, αγόρι μου. Οτοκέρ, λαμπράκι 33, χιονοαλυσίδες, χιονοκουβέρτες, Spike Spider, track χιονοσυστήματα, αντιολισθητικά, τα πάντα όλα και καλύματα και κουκούλες αυτοκινήτων. Πολλά χρόνια νούμερο 1 η Οτοκέρ, λαμπράκι 33 εκεί πριν το γήπεδο, πριν το ναό, 932-281. Επιστρέφουμε! Έτσι, θέλω full βάθια, full. Αλυσφαίρα, σφαίρα. Αλλά ήρθατε. Τον ύπερο, εδώ είμαστε. Γεια σου Χρήστο και όσοι με την κονσόλα, σόλα. Με την κονσόλα σου. Με τα μπλιμπλίκια, μπλίκια. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, ζουμουσάκια μου, εδώ. Τα είπα για τον Αζεβέδο, να μην λέω τώρα συνέχεια τα ίδια. Δεν σημαίνει ότι υπέγραψε, αλλά είναι προχωρημένες οι επαφές. Μακάρι να έρθει αυτός ο παίκτης, λέω εγώ. Γιατί πρόκειται. Έτσι. Το αφιερώνω στα παιδιά στο εξωτερικό, ειδικά στα ζουμουσάκια που μας ακούνε έξω. Ευρώπη, Αυστραλία, Αμερική, οπουδήποτε, Οκεανία, όπου υπάρχει ζουμουσάκι, όπου υπάρχει φίλος μας, το αφιερώνουμε στο εξωτερικό. Φουλ βάθια, βάλε φίλε, αυτό έχει χορηγία, έχω κανονικά. Μην ξεχνάτε, πριν πάμε στις γραμμές, Κλιμάρτ, ό,τι θέλετε για ψύξη και θέρμανση. Ο κορυφαίος είναι ο Κιωσές Κωνσταντίνος. Κλιματισμός Daikin, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, τα πάντα όλα. Έχει βάλει σε κορυφαία πολυκαταστήματα τα κλιματιστικά του. 9-17-46, Γραβιάς 67, Κλιμάρτ. Να θυμίσω, κληρώνουμε PlayStation 4 την Παρασκευή με τα μηνύματα τα σημερινά, τα αυριανά και τα μεθευριανά. Τριών ημερών μηνύματα για το PlayStation 4, καταπληκτικό, μοναδικό και ακριβό δώρο φυσικά. Κορυφαία παιχνιδοκονσόλα με εκατομμύρια πωλήσεις όλο τον κόσμο, πασίγνωστη φυσικά, και ποιος δεν ξέρει το PlayStation. Χαζεύω τα ανήψια μου που παίζουν, δηλαδή δεν υπάρχει, έχουν προχωρήσει. Εμείς είχαμε το PlayStation 1 και τα γραφικά ήταν τότε, εκείνα. Τώρα τα πράγματα έχουν ξεφύγει, είναι ζωντανή ρε φίλε, σαν είσαι μέσα. Έτσι, ένα PlayStation 4 κληρώνουμε λοιπόν. Το PlayStation, το οποίο τις επόμενες 5 μέρες από 300 ευρώ έχει 250 στην ηλεκτρονέτ που αποκλείζει κολλές. Γλιτώνεται ένα 50-άρικο, δεν είναι λίγο. Από το 300 να το πάρει 250, εμείς κληρώνουμε ένα την Παρασκευή. Ένα PlayStation 4. Θυμίζουμε και μία σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης σήμερα. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το αμολομπουμπουνάτε στο 54526. Πάμε γραμμές να μιλήσουμε. Και παραγγελίες δεχόμαστε και ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε! Μιλήστε μας κι εσείς, γιατί δεν μας μιλάτε! Δεν μιλάμε, λέμε τον Τσατσαρό. Παίρνω, αλλά δεν μιλάω. Ναι! Σε εσάς μιλάμε! Όχι, Τσουκνίδα, είσαι πολύ στο βάθος! Έλα κοντά! Έλα! Τώρα θα σε ακούσουμε. Έλα. Τώρα σε ακούμε. Γνωρίζετε. Χρόνια πολλά καταρχήν για τη γιορτή σου χθες. Της Αγίας Τσουκνίδας. Ευχαριστώ. Αγόρι μου, για πες. Που γνωρίζετε ποιος νίκησε μελομακάρονο ή κουραμπιές. Αυτό ένα μηδέν. Υπήρχε ένα διήμερο. Μάχη. Battle. Ναι, battle. Τεράστιο ντέρμπι, φίλε. Το μελομακάρονο κοστί 68 έναντι 22. Πολύ σωστό. Ή θα στο πω αλλιώς, κουραμπιές ημίχρονο μελομακάρονο τελικό, φίλε. Σωστά. Λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι μεν το κουραμπιές, αλλά εντάξει, το μελομακάρονο, μόνο που έχει το μελάκι μέσα, φίλε, το άλλο. Και δεν χρειάζεται να το ξεσκονίζεις και δεν σε κάνει για χάλια. Είπα, όποιος είναι κασκαντέρ, ας φάει στον καναπέ της μάνας του στο πατρικό, με τα βελούδινα τα σκεπάσματα, κουραμπιέ χωρίς πιατάκι. Και να είναι η μάνα δίπλα. Όποιος τολμάει, ας το κάνει.
Εγώ καθόμουν εδώ πέρα και είχα εκείνο το μικρό το κουλουμπικιαδάκι και μου κοιτούσαμε στα μάτια, λέω τώρα, τώρα θα με πει, τώρα θα με πει. Αγόρι μου, αγόρι μου. Κάτσε λέω να πάμε και μετά, πες ό,τι θες. Τέλος πάντων, μακάρι να πάρουμε αυτόν τον παίχτη. Είναι καλός παίχτη. Ναι. Θα δυναμώσουμε πολύ παρήστερα. Θα είμαστε μια χαρά. Έτσι. Είναι ένας μάτος από εκεί. Το αν θα βγει δεν το ξέρουμε, έτσι, δεν το συζητάμε. Ναι. Θα φανεί, είναι θα κάτι άλλο. Ένα ευχαριστώ για αυτό που ξέρεις. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Ναι. Τα είπαμε, γίνονται. Απλά το λέω σε κάποιους που στέλνουν μηνύματα τι άλλο κάνουμε αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι κάνουμε. Ναι. Το τι κάνουμε το ξέρουμε εμείς και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων περνούν δύσκολο αυτό το διάστημα. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα. Τέλος. Λοιπόν, ένα χρόνο πολλά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και ελπίζω. Η νέα χρονιά που σε λίγες μέρες θα μπει να είναι καλύτερη για όλους. Με έτσι, δουλειά, έτσι αγόρι μου. Και... έτσι, έτσι. Και νίκες στην Παοκάρα. Μόνο νίκες. Νίκες. Λοιπόν, φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Μανόλο, γεια σου Τσουκνίδα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Στη Σαχτάρ Ντόνετσκ ήταν, Χρήστο. Όχι το πάλι. Ναι, έλα. Καλημέρα, πες. Πες, πες. Έλα. Μίλα. Έλα. Πώς είναι. Ο Κώστας. Κώτα! Γεια σου! Καλημέρα! Καλημέρα! Έχω μπαμπή κουζινούλα! Έχεις μπαμπή κουζινούλα! Ναι, το έφερα το δέντρο κάτω από το δέντρο μου! Πω, πω, ήσουν ένα καλό παιδί και σου έφερε ο Άγιος Βασίλης κάτω το δέντρο, κουζινούλα! Ναι. Αγάπη μου γλυκιά, είδες ο Άγιος Βασίλης! Αχλή! Είπε το ΦΑΟΚ! ΦΑΟΚ, βέβαια, τι θα είσαι! Αγάπη μου γλυκιά! Αγάπη μου όμορφη, τι ωραία. Πολλά τοχή μου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αγόρι μου, Χριστάρα μου, να τη χαίρεσαι, να την καμαρώνεις. Δεν υπάρχει φίλε, δεν υπάρχει. Άστο, αυτό είναι όλη μας η ζωή, όλη μας η ζωή. Αυτό είναι φίλε, όλο το ζούμο σου είναι, αυτό είναι φίλε. Όλη μας η ζωή. Αυτό είναι. Να τη φανταστείς ότι τώρα είναι άρρωστη, έτσι. Φαντάσου. Έχει αυτή την ενέργεια. Και λαϊδάει, και λαϊδάει όμως. Έχει να πάρει από κελαϊδίσματα, δόξα τω Θεώ. Αγόρι μου, να χαίρεσαι και εσύ τη γιορτή σου, τα παιδάκια σου, την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Χρόνια να πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο, Κωστή μου. Πάντα αγαπημένοι να είστε σαν οικογένεια. Σαν οικογένεια στο σύνδεσμο επίσης, μην ξεχνάμε τα παιδιά στο Κορδελιό. Παντού, όλοι. Οπουδήποτε. Και μόνο ενωμένοι να είμαστε και αγαπημένοι. Και σαν οπαδοί του ΠΑΟ και σαν συμπολίτες πρέπει όλοι, Κωστή, λίγο να δίνουμε λίγο έτσι περισσότερη σημασία στην συμπεριφορά του αλλονού. Ακριβώς. Υπάρχει και γίνουμε λίγο καλύτεροι. Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς έχουμε γίνει πάρα πολύ εγωιστές και όλοι κοιτάμε. Πάντα να δικαιωνόμαστε εμείς και ο εγωισμός μας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ας ελπίσουμε λίγο να βάλουμε κάτι παραπάνω από τον εαυτό μας και νομίζω ότι έτσι θα βρούμε και όφελο και για μας. Έτσι, έτσι όπως το λες. Έτσι πάει στις κοινωνίες, δηλαδή δεν γίνεται να λειτουργούμε όλοι ατομικά. Δεν γίνεται. Και νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ ότι η χρονιά θα είναι δικιά μας, θα γίνει μεγάλη μάχη, αλλά αν είμαστε όλοι εκεί συγκεντρωμένοι στο στόχο, μέσα, έξω και δίπλα από το σύλλογο θα το πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Τα πες τέλεια, αδερφέ, δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Τα λέμε. Ταυτίζομαι, ταυτίζομαι με αυτό που λες. Φιλιά πολλά, φιλιά, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Άνοιξε λίγο, άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε. Μα τι μπορώ να κάνω αφού εσένα κάνω, αφού εσένα. Αφού εσένα χάνω και τη ζωή μου. Και ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε, γραμμές τρεις. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Αφού δεν πήγα σχολείο, πώς είμαι τόσο πολύ μορφωμένος ο μαύρος χαλάτρης. Παραμορφωμένος. Γεια σου μάγια, άσε να μιλήσει κανένας άλλος. Πάμε επόμενος. Τρίτη φορά που παίρνεις, καίγεσαι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Consortium. Έλα ρε consortium, έλα ρε consortium. Χρόνια πολλά και καλά. Δεν μου λες πριν την ομοδοσία είχαμε γνωριστεί φατσικός. Ναι, βέβαια, βέβαια. Με πρέπει δύο σακούλες που είχα έρθει. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Λέω όχι πριν την ομοδοσία, πριν την ομοδοσία. Ναι, στη Πεθερά σου. Μένω στη Πεθερά σου στη σχέση. Α, μπράβο, α, μπράβο. Μπράβο ρε consortium. Γι' αυτό λέω φάτσα που τον είχα. Πολύ ωραία. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά στον κόσμο και δεν ξέρω τώρα να θίξω ένα θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις θίξει για το θέμα της ΕΚΑΠ. Πάρα πολλές φορές κάναμε κουβέντες.
Όχι, δεν ξέρω αυτές τις μέρες, γιατί βγήκε το θέμα ότι δεν πληρώνει. Την Παρασκευή έκανα ιδιαίτερη αναφορά λέγοντας ότι το πρόστιμο αυτό δεν είναι του Σαββίδη, είναι από την προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή το κληρονόμιο Σαββίδης. Ένα, δύο, αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει την ματσακονιά αθωώθηκαν και τώρα ξαφνικά το βγάλανε αυτό το μαρούλι στον Σαββίδη. Ο πόλεμος αυτός είναι πάρα πολύ βρώμικος και αυτοί κάτω είναι μοναχοφάιδες. 100%. Εγώ τον έχω ικανό το Σαββίδη αφού την πτωχεύσει μετά να την αγοράσει για πάρτι του και να το κάνει ας πούμε Σαββίδη στα μπάκο. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι πόλεμο έχει απέναντί του, το γνωρίζει. Είναι πολύ πρόστιχη, ρε. 100%. Τι περίμενες? Πολύ όχι, τι περίμενες? Επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μηντιακό, αθλητικό, πολιτιστικό, ό,τι υπάρχει. Δικαστικό, μπράβο, μπράβο, νομοθετικό. Ό,τι υπάρχει, φίλε. Ό,τι υπάρχει. Ό,τι υπάρχει. Απλά λέω συνέχεια. Φυσικά είμαστε μαζί του, φυσικά αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον θεωρούμε ευεργέτη μας και είναι ευεργέτης. Έτσι θέλουμε να πηγαίνει καλά. Δεν είναι όμως το φόρτε μας οι επιχειρήσεις. Όμως, επειδή προσπαθούν να πλήξουν τον άνθρωπο αυτόν και να πάρει μπάλα και τον ΠΑΟΚ που είναι μέσα σε αυτό, άρα νιώθουμε ότι προσπαθούν να πλήξουν κάτι που αγαπάμε, κάτι που είναι η ζωή μας. Ακριβώς, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορο. Δηλαδή, ναι, μεν δεν θα γίνει εκπομπή για επιχειρήσεις. Δεν είναι και το φόρτε μας να ξέρουμε τι γίνεται δικαστικά ή επιχειρηματικά. Αλλά δεν μπορούμε και να γυρίσουμε την πλάτη τελείως να αδιαφορούμε απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο που γίνεται στον Ιβάν Σαββίδη. Ξεκάθαροι είμαστε. Απλώς με τέτοιες ενέργειες φαίνεται πόσο χαμηλής ποιότητας. Τώρα περίμενες εσύ. Δεν είναι φίλοι. Αυτοί δεν έχουν καμία τσίπα. Κοίταξε, αυτό θα τους βγει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα τους βγει μπούμεραν. Υπάρχει θεία δίκη, αδερφέ, να ξέρεις. Ακριβώς. Υπάρχει θεία δίκη. Όλοι ήμασταν υψάκια. Όλοι. Το λέω χρόνια, το ξέρετε. Χρόνια. Περισσότερο λοιπόν, και από ό,τι ήταν ο Χιούι Λιούι και ο Ντιούι. Για τον ΠΑΟΚ, εγώ έχω πολύ καλές ελπίδες ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε. Απλώς χαμηλούς τόνους, κάνουμε το μοσκιό. Και τα δείχνουμε όλα μες στο κύπελλο. Γεια! Γεια σου, κονσόρτσιουμ! Γεια! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Οδεύουμε προς το τέλος. Φορτσάρετε. Γιατί κληρώνουμε μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολίο Μιχάλη στα κρέατα ενός μήνα. Σας κάνουμε το τραπέζι ένα μήνα. Επιλέγετε εσείς ό,τι θέλετε εδώ μεταξύ. Εκλεκτά πράγματα. Γεια σου, Θανάση Κανέτη. Καλημέρα, Κωστή. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και πρωτάλληλα στην παγκάρα μας. Ελπίζω να είμαι τυχερός και να κερδίσω. Γεια σου, Αλέξανδρε Παπόρη. Καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη. Γεια σου, Χάρη Δουλάμη. Για το PlayStation 4, καλημέρα. Καλή χρονιά να έχει όλος ο κόσμος. Καλημέρα, Κωστή. Χρόνια πολλά για το PlayStation. Βάλεμε ο Παπλάκης ο Γιάννης. Ο Φίβος, ο Πλάτσκος. Καλημέρα, Κωστή. Βάλεμε στην κλήρωση για κράτη και κονσόλα. Καλές γιορτές. Γεια σου, Ιωάννα Φωτιάδου. Γεια σου, Χριστίνα Βασιλική. Γεια σου, Παυλάρα μου. Λοιπόν, γεια σου, Κοσμίδη Κοσμά. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Αν βρεις λίγο χρόνο, βάλε Κωνσταντινόπουλο σπασμένα ποτήρια. Με αυτό θα φύγουμε. Ανδρέας Κωνσταντινόπουλος, σπασμένα ποτήρια. Λίγο Βάσο Χατζή, λέει Χριστίνα. Γεια σου, Χριστινάκι μου. Λοιπόν, γεια σου, Μυρτό. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που λες. Εγώ είμαι αυτός, εκεί πήγα δημοτικό. Είμαστε μαθητές. Σε άλλο τμήμα ήσουν, να πω. 104 δημοτικό. Είχαμε και το 23, το 23ο ήσουν. 104ο δημοτικό σχολείο Άνω Τούμπας. Κάτω από τα γυράδικα εκεί στη Λαμπράκη, εκεί μεγαλώσαμε. Η εκδρομή μας ήταν στο ναό. Η ημερήσια εκδρομή μας ήταν έξω από τη θύρα 4. Η σιδερένια πόρτα έξω από τη θύρα 4 ήταν η εστία μας. Ήταν αλλιώς διαμορφωμένο τότε το 82 που πήγα εγώ έκτη τάξη. Λοιπόν, τι άλλο να γίνουμε? Τι άλλο να γίνουμε? Κωστή, χρόνια πολλά. Ο Καραπιπέρης, ο Αντώνης. Λοιπόν, ο Θανάς λέει, δεν ξέρεις πόσες φορές μας κράτησε ζωντανούς αυτές τις μέρες που πέρασαν τις δύσκολες. Αυτό θέλουμε, αδερφέ. Η εκπομπή, είπαμε, δεν είναι δημοσιογραφική, δεν είναι ρεπορταζιακή. Έχουμε τους καλύτερους να σε ενημερώνουν. Είναι ψυχαγωγική. Τώρα, αν λέμε και την άποψή μας για τον ΠΑΟΚ, αν συζητάμε μετά από είτε, αν κάνουμε την κριτική μας, αυτό είναι άλλο. Είναι μέρος, είναι μέσα στην εκπομπή. Όμως δεν είμαστε ειδησιογραφικοί. Έχει να δώσει, άνοιξε τον. Για ακόμα 6-7 λεπτά. Να διαβάσω μηνύματα. Μπαίνετε στην κλήρωση για τα κρέατα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στο εξωτερικό. Γεια σου, Νίκο Παπαδόπουλε. Γεια σου, πατρινό Παοξάκι μου.
Μου γράφει Νανούκα, γεια σου Νανούκα μου. Ναι, τον ξέχασα του Στεφανάκο τη Σοφία, το είπα. Χριστόδουλος δεν είναι, λέει ο Κολομπάμπουε. Δεν ήξερα πως γιορτάζουν και αυτά τα ονόματα. Ναι, Χρήστο, εγώ τον πήρα για χρόνια πολλά, δεν μου είπε, δεν με γιορτάζω. Γιορτάζω, μου είπε. Γεια σου Τριαντάφυλλε στη Ρουμανία. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, χρόνια πολλά. Μάθημα νούμερο 2 περί Ρουμανίας. Στεάωα πλέον λέγεται FCSB, διότι το όνομα Στεάωα ανήκει στο στρατό και ζήτησε 100 εκατομμύρια από τον Μπεκάλι για όλα τα χρόνια που το είχε. Και δεν αλλάζει το όνομα. Χαζός είναι. Έτσι Στεάωα πλέον παίζει στη τέταρτη κατηγορία, ίδιο όμιλο με την πρώην ομάδα του προπονητή μας, τη Rapid. Και έχει κάθε αγώνα 20.000 οπαδούς. Σόπαρε φίλε, σόπαρε φίλε. Λοιπόν, οι οπαδοί της ΤΕΟΑΟ τη λένε FCSB, Face Pune Μπεκάλι, το οποίο σημαίνει κάνω ό,τι λέω Μπεκάλι. Αυτά για την ώρα, sorry για το μεγαλούτσικο, μία μάθημα, Viva Pauk, Viva Tumba, πρωτάθλημα, εμείς ικανείς. Άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε. Πατρινέ μου, Νικόλα μου, αδερφέ μου, ήρθα από εδώ η σύζυγος με τα παιδάκια, από το σχολείο, πολύ ευχαριστήθηκα, πολύ το ευχαριστήθηκα. Καλημέρα, λοιπόν, κορυφαία VAG. Το VAG τι σημαίνει, είναι το Women and Girlfriends. Είναι οι γυναίκες και οι φίλες των ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, έγινε ψηφοφορία εκεί στο SDNA, κορυφαία VAG της Super League, η κυρία Πρίγιοβιτς. Όλα πρώτη μάστερ, γυναικάρα, έτσι, γυναικάρα, αλλά και αυτός πέδαρος, δεν το συζητάμε. Χρόνια πολλά με υγεία στον όλο τον κόσμο, λέει η Δέσποινα Μουστάκα και ο Δημήτρης. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, την καλημέρα μας. Γεια σου Χρύσα Άντσου, γεια σου κολόνα της ενημέρωσης. Έτσι, είχα κάνει λέει τον Μπορμπόκη μου, άνοιξε το σπίτι όταν έγραφε στο περιοδικό του ΠΑΟΚ συνέντευξη. Περιβόλη, φοβερός τύπος. Γεια σου Χρύσα μου, να χαίρεσαι το Γιαννάκη σου και το Σίμω. Ο Μάριος, καλημέρα παιδιά Ζουμουσού. Σούπερμαν μετά τα Χριστούγεννα, λέει, έχει βάλει είναι η κόλλη έξω. 7 κοιλιές, τα πάντα όλα. Για να σκοτώσω γυριστρούλες, σαν την Κουκουρούκου, λέει, στα διάλα πρωί-πρωί. Όχι βρε, όχι βρε, μη στεναχωριέσαι, λέει. Μη στεναχωριέσαι, ας την αναγκελαϊδάει, δεν πειράζει. Γεια σου Ηλία Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ. Ζούμου σου λέμε και συνέχεια σε όλη την οικογένεια. Εύχομαι καλημέρα από ασπρόμαυρη Σουηδία από το Χέλσιμπορκ. Γεια σου Χρήστο Κολοβέ, Μελβούρνη, αδερφέ μου, ζούμου σου. Χρόνια πολλά, Κωστή, καλή Τετάρτη σε όλα τα ζουμουσάκια. Χρόνια πολλά, Στέφανε και Στεφανία. Τσόφα να χαίρεσαι το γιο σου. Η Δέσποινα Κυριακίδου από το Γάλλο Σίτι. Ζουμουσάκια, καλή μέρα και παοκάρα. Ο Λάρι, γεια σου Λάρι μου. The Muppet Show, opening and closing theme 1976-1981. Τι να σου πω. Πώς πέρασα εγώ τότε εκείνα τα χρόνια ανάμεσα σε εκείνα τα βουνά που τραγουδούσαν όλοι τον ίδιο ρυθμό, που δεν μπορούσε κανένας καινούργιος τραγουδιστής να περάσει. Όχι ότι μας μποδίζανε τα βουνά αυτά. Μαργαρίτης, έτσι δεν μπερδεύεσαι με κανενός τη φωνή. Γεια σου Λάρη Καρακίτσο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άνοιξε το, άνοιξε το, άνοιξε το. Λοιπόν, τα γλυκά σου λόγια. Έτσι θα το πάμε, με περισσότερα τραγουδάκια αυτές τις μέρες, το ξέρετε. Λοιπόν, τα γλυκά σου λόγια αγαπάκουγα απ' τα γύλη σου. Χρωστάμε ένα Κωνσταντινόπουλο σπασμένα ποτήρια. Καλά το πήγες αγόρι μου, μια χαρά το πήγες, έτσι θα το πάμε. Θέλω να προσέχετε ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί μου ήρθαν μηνύματα, μας κλέψαν την τσάντα. Εντάξει, παιδιά, δυστυχώς αυτές τις μέρες προσπαθούν κάποιοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Εκεί όπου υπάρχει πολλής κόσμος, ιδιαίτερη προσοχή στα παιδάκια σας. Μαζί, μην αφήνετε τα παιδιά από το χέρι. Έτσι, άνοιξε αγόρι μου, άνοιξε! Αναστασία! Αναστασία, εγώ μπορώ να καθορίσω τη θερμοκρασία σώματός σου και όχι μόνο σώματος και γενικά όλης της ατμόσφαιρας γύρω σου. Εγώ μένα με κοιτάς με αυτό το γλυκό βλέμμα, κουκλάκι μου, γιατί κρατάω εγώ το τηλεκοντρόλ για το εργοντήσιο το οποίο θα έρθεις να το πάρεις. Έλα, είδες που ξέρω ότι θέλει μια γυναίκα. Έλα πες ευχές, έλα να πεις ένα γεια εδώ, ένα γεια. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να έχουμε με υγεία. Τέλεια. Και καλή χρονιά με το καλό. Μαγεύεις. Και καλημέρα σε όλους. Α, αυτά είναι, τα πες όλα. Ό,τι είπα εγώ από τις 8 μέχρι τώρα ήταν μια εισαγωγή. Μπαίνει η γυναίκα, μιλάει, μοσχοβολάει ο τόπος, αλλάζει όλη η ατμόσφαιρα, κοριτσάρα μου. Έτσι είναι. Χριστογιώση, πώς τα βλέπεις? Τι να πεις φίλε, ό,τι για να κάνει το παπάρι. Μια γυναίκα μπαίνει σοπεδώνοντα τα πάντα, φίλε. Ήρθε στο κέφι τώρα που ζεστάθηκε, τώρα θα φύγω. Και αύριο εδώ θα είμαστε και μεθαύριο εννοείται. Δώσε λίγο να δώσω τα κρεατάκια, αγόρι μου. Δώσε λίγο από το 1 μέχρι το. Χαμός έγινε σήμερα. Μέχρι το 67.
Τα μηνύματα τα σημερινά, τα μηνύματα τα αυριανά και τα μεθαυριανά θα μπουν για PlayStation 4. Καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ που γίνει στην Κολαϊδης, αξίας 250 ευρώ. Και είπα ότι τις 5 προσεχείς μέρες το έχει με έκπτωση ηλεκτρονέτ το PlayStation 4 από 300 ευρώ 250. Καλημέρα, γεια σου Ανδρονίκη, Forza 4, PlayStation, κρέατα, χρόνια πολλά και τυχερά, με υγεία και δύναμη και αλληλεγγύη. Καλημέρα, γεια σου, καλημέρα, χρόνια πολλά, βάλαμε για το PlayStation, ο Καλίδης ο Μάριος, γεια σου Βασιλιάδη Χρήστο, γεια σου Παπαδόπουλε Βασίλη, Κωστή καλημέρα, ο Καρεπιπέρης ο Αντώνης, αγοράκι μου, αγοράκι μου. Λοιπόν, βάλα τα κρέατα να τα φάμε μαζί, όχι φίλε, όχι, όχι, θα τα φάτε στην υγειά μας, θα τα φάτε στην υγειά μας. Λοιπόν, Τιτάνιε, Αβυσαλέ, γιγαντώσομαι, φόβητρο της κονσόλας. Σένα μιλάω, σε σένα, ναι, 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 ναι. Άνοιξε λίγο εδώ, έχει ταξίμι. Θέλω ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 70. Σας πω αμέσως, περίμενε. Το 18 μέχρι το 74. Το 18, το 18 βεβαίως. Μίλα, μίλα εσύ, μίλα, μίλα. Λοιπόν, 6972 σε 947. Έχει κερδίσει τα κρέατα. Ονοματεπώνυμο δεν έχει. 6972 σε 947. Έχει στείλει και πολλά μηνύματα. Εσύ είσαι που κέρδισε, σε πάρουμε τηλέφωνο λοιπόν. Να πας να πάρεις τα κρέατά σου. Εδώ είμαστε. Θα δώσουμε και λαδόκολες αυτές τις μέρες. Θα δώσουμε και όλα στα όρθια. Θα δώσουμε και κρέατα από το αγροπολείο και τις κοτονοστιμιές Άγγελος. Και θα κληρώσουμε και την PlayStation άρα την Παρασκευή. Σουξουμούξου το Νατάλο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ευχαριστώ τον Χρήστο Κιώση που στάθηκε σήμερα. Πραγματικά στο ύψος των περιστάσεων, πάνω από 2 μέτρα το ύψος. Κανονικά βάζουμε ψηλά τον πύχη και περνάμε από κάτω, να ξέρετε. Θα φύγουμε με ζουμιές, με ούμλαουτ και μανταλάκι στη μύτη. Θα κάνω ζουμιές. Και μην ξεχνάτε, ο τρόπος για να μην παχύνετε αυτές τις μέρες. Τρώτε τα πάντα, αλλά δεν καταπίνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι συμβουλές. Και όσοι δεν χορταίνετε με μία δίαιτα, κάντε 2. Κάντε 3 δίαιτες για να χορτάσετε. Bye, bye, φιλιά, φιλιά.